Να σας χαιρετήσω όλους, να σας πω καλώς ήρθατε, να σας πω και καλό χειμώνα, γιατί για μένα είναι το πρώτο μου μάθημα. Να έχουμε όλη δύναμη να ανταπεξέλθουμε, αν μεν κάνει κρύο από απόψεως κλιματικής. Τώρα, εάν κάνει κρύο από απόψεως οικονομικής, λέω καλή δύναμη και σε αυτό, χωρίς να μπορούμε να βοηθήσουμε σε τίποτα ο ένας τον άλλο. Προσέθεσα καινούργια στοιχεία και προσέθεσα και τις καταστροφές. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να ευαισθητοποιηθούμε όλοι μας. Και οι στρατηγοί μας εδώ που κατέχουν το θέμα και όσοι δεν έχουν πάει στη Συρία, να συνειδητοποιήσουμε για άλλη μια φορά ποια σελίδα της ιστορίας μας αντιπροσωπεύει αυτή η χώρα. Και επειδή θα μιλήσουμε για πόλεμο, θα ήθελα να σας διαβάσω, πριν ξεκινήσω, ένα μικρό κομματάκι από το τελευταίο βιβλίο του κυρίου Μάρκου Συνοδηλού, που λέγεται «Ερευνώντας για αλήθεια». Σε μόνο δύο κομματάκια που τα βρίσκω κάπως επίκαιρα, θα έλεγα, και ως προς την ψυχολογία μας και ως προς τη διεθνή κατάσταση. Κουρασμένοι κόσμοι, άνθρωποι γεμάτοι βία και ταλαιπωρία, παιδιά χαμένα μέσα στην παραζάλια ενός πελώριου συγκεντρωμένου πλήθους κάθε χώρας και κάθε φυλής. Έτσι είναι και η δική μας η χώρα τώρα και η πόλη μας. Πρόοδος μεγάλη στην εποχή που ζούμε και θαυμάζουν πολλοί πως προχωρεί και καλπάζει με άλματα, με πίσω τις δεμένα τα έθνη, να ακολουθούνε εκόντες άκοντες αυτό το πελώριο άρμα που από λάθος ή ορθότητα αποκαλούμε πρόοδο ή πολιτισμό. Πολύ βαθιές αυτές οι σκέψεις. Μα μπορεί όμως να λέγεται πολιτισμός χωρίς να έχει μεγάλη παρουσία της αρετής σε όλες τις πνευματικές κατακτήσεις του σημερινού φοβερού γίγνεσθε. Είναι δυνατόν να είναι ανύπαρκτη η φιλοσοφική θεώρηση, ενώ στον υλικό τομέα μόνο η ανθρωπότητα, παίρνοντας και μελετώντας τους συνειρμούς των στοιχείων, να φτάνει έτοιμη για το άλμα στο χάος, την ισορροπία της ζωής. Ο λαός ο πάντα εξαπατημένος, γελασμένος μες τις αξίες που του θέσανε για να τις ακολουθήσει ως δοκιμασμένα πρότυπα, κατά που συνήθως μνημονεύεται από άλλους. Η ανθρωπότητα διαβαίνει χίδιν πορεία. Από τη μια πλευρά στείλουν τρόπαια στους νικητές των πολέμων. Από την άλλη, διαλαλούν ότι επιζητούν ειρήνη για να ζήσουν ειρηνικά και προοδευτικά οι άνθρωποι. Παράλληλα όμως, νέοι πόλεμοι ετοιμάζονται σε μελλοντικό χρόνο. Δεν τελειώνουν οι πόλεμοι. Αναβάλλονται απλά για να επαναληφθούν κάποια άλλη στιγμή, σε κάποια άλλη χώρα, κάποια άλλη μέρα, στην πορεία του αγέννητου χρόνου. Και όμως, τους βλέπουμε, κύριε Συνοδηλέ, είναι πολύ βαθιές οι σκέψεις σας. Νομίζω αξίζει να σας συγχαρούμε όλοι, είναι πολύ βαθιστόχαστο το βιβλίο. Μας κάνει όλους να σκεφτούμε ότι τελικά, εκόντες άκοντες, όπως λέτε, ακολουθούν όλες αυτές τις πορείες. Και τώρα, με τα καινούργια στοιχεία που βγαίνουν, μια καινούργια μελέτη του Χένρι Μέισον, βγάζει όλες τις αλήθειες για τη Συρία. Πόσο πολύ οι Σύριοι υφίστανται αυτή την κατάσταση, αυτή την καταστροφή που άλλοι προγραμμάτισαν και για άλλους λόγους. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε μια βόλτα σε αυτή τη χώρα που από τις φορές που την έχουμε παρουσιάσει φτάσαμε να την αγαπήσουμε, να αγαπήσουμε όλη αυτή την ομορφιά του ελληνικού πολιτισμού που έμεινε εκεί μαζί με όλα τα στοιχεία των άλλων πολιτισμών που άφησαν όλοι βαθιά φνάρια, έτσι ώστε η Συρία σήμερα να είναι ένας τόπος πολιτισμού, μια κληρονομιά όλης της ανθρωπότητας, όπως την έχει χαρακτηρίσει η UNESCO. Να πούμε με δύο λόγια για τους καινούριους, κυρίως γιατί οι παλιότεροι τα θυμόνται όλα πάρα πολύ καλά. Σε πολύ λίγο χρόνο θα κάνω
μικρές αναφορές στην πορεία στην Ασία. Θυμόμαστε πάνω την αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου. Εμείς είμαστε στη μετά τον Αλέξανδρο εποχή, πάντοτε μετά το 300 π.Χ., στην εγκατάσταση των ελληνικών βασιλείων στην Ασία, τα ελληνιστικά βασίλεια που δημιούργησαν ένα ενιαίο πολιτιστικό και πολιτικό χώρο από την Ανατολική Μεσόγειο έως την Ινδία. Μετά τη μάχη της Ισού, λοιπόν, εδώ εγκαταστάθηκε ο ελληνικός κόσμος της Ανατολής και εφόσον υπήρχε η Pax Greca, όπως λέγαμε στη συνέχεια η Pax Romana, δηλαδή ένας χώρος ολόκληρος ενιαίας διοίκησης, δημιουργήθηκαν οι μεγάλοι οδικοί άξονες που ενώνουν την Ανατολή με τη Δύση, που είναι χωρίς ανθυρού εμπορίου, εμπορικών, οικονομικών και πολιτιστικών ανταλλαγών, έτσι ώστε η Δύση και η Ανατολή να σμίξουν μέσα σε μια ένα κίνηση εμπορικού και πολιτιστικού υλικού, που έκανε τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα να γίνουν οικουμενικές για όλη εκείνη την περίοδο. Είναι περίπου 200 οι ελληνικές πόλεις σε όλη την Ασία και στην Βόρεια Αίγυπτο και την Κυρήνη, τη σημερινή Λιβύη. Από αυτές εμείς θα πάρουμε, ήταν δύο οι μεγάλοι, οι κύριοι πόλοι, οι πυρήνες ελληνικού πολιτισμού, ο ένας στη Μέση Ανατολή και ο άλλος στην Κεντρική Ασία. Μέση Ανατολή έχουμε τις τρεις σπουδαιότερες πόλεις που είναι οι μητέρες, θα λέγαμε, οι κύριοι πυρήνες του ελληνικού πολιτισμού, Αλεξάνδρεια, Δαμασκός, Αντιόχεια. Στην Μέση Ανατολή, λοιπόν, έχουμε αυτό το χώρο που, όπως βλέπετε, έχουμε τις ελληνικές πόλεις της Συρίας, έχουμε τις πόλεις των Σελευκηδών, που είναι το κόκκινο, δεν ξέρω αν το βλέπετε, είναι, ίσως δεν θα έπρεπε να είχαμε τόσο πολύ φως εδώ. Να σβήσουμε. Τα βλέπετε καλά? Πώς ξέρει κανείς να σβήσει το φως, Βασούλα, για εκείνη που δοκίμασε. Εδώ λοιπόν έχουμε με κόκκινο όλες αυτές τις ελληνικές πολιτείες. Πολιτείες των Σελευκηδών έχουμε περίπου 50 στην Συρία, που είναι επαληθευμένες. Έχουμε πολύ περισσότερο, θα δούμε τη λίστα τους αργότερα. Εδώ λοιπόν έχουμε τις πόλεις της Αιγύπτου, τις ελληνικές πόλεις, Ηράκλεια, την Αλεξάνδρεια, έχουμε εδώ τις πόλεις της Λιβύης σήμερα, τις ελληνικές πολιτείες και φυσικά στη συνέχεια έχουμε όλες τις πολιτείες της Μικράς Ασίας και από εδώ την Ελλάδα. Και αν θυμηθούμε παραπέρα είναι η Νότιος Ιταλία, η Μάνια Γκρίτσα, οι ελληνικές πόλεις της Νοτίου Γαλλίας και ορισμένες από τα παράλια της Ισπανίας, οπότε μας κάνει μία Μεσόγειο ολόκληρα ελληνικού πολιτισμού, αλλά ιδιαίτερα αν συγκεντρωθούμε σε αυτό το χώρο, Μικρά Ασία, Μέση Ανατολή και Βόρειος Αίγυπτος στη σημερινή, είναι ένας ενιαίος χώρος ελληνικού πολιτισμού, η Ανατολική Μεσόγειος, που την έλεγαν τότε Ελληνική Θάλασσα. Αργότερα οι Ρωμαίοι την είπανε Ρωμαϊκή Θάλασσα, αλλά μέχρι το 80 που πήγα στη Συρία, αυτό το χώρο οι Σύριοι τον έλεγαν ακόμα Ελληνική Θάλασσα. Εμείς το ξεχάσαμε και τώρα που είμαστε πάντα. Έχουμε λοιπόν στη Ρωμαϊκή εποχή τις ίδιες πολιτείες και προστιθέμενες ακόμα ορισμένες ρωμαϊκές πολιτείες, αλλά να θυμηθούμε ότι καθ' όλη τη Ρωμαϊκή περίοδο οι πόλεις αυτές παραμένουν ελληνικές, όλος ο χώρος παραμένει ελληνικής γλώσσας, ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας, ελληνικών θεσμών, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι πόλεις, όλες αυτές οι πολιτείες οι ελληνικές με τους ελληνικούς θεσμούς, δηλαδή την αγορά, το βουλευτήριο, εκεί που μπορούσαν οι άνθρωποι να πάνε να εκφραστούν, πράγμα που δεν μπορούσαν να κάνουν πριν, διότι όπως είπαμε από υπηκόους βασιλέων με τον ελληνικό πολιτισμό έγιναν πολίτες ελληνικών πόλεων με ισονομία, με αυτονομία των πόλεων και ισονομία των πολιτών.
Έτσι λοιπόν η λέξη πόλης κατά τη ρωμαϊκή εποχή, εφόσον είχαν τόσο πολύ πλέον εμπεδωθεί η ελληνική θεσμή στην περιοχή, η λέξη πόλης έγινε τίτλος και οι τοπικές πολιτείες ζητούσαν από τους Ρωμαίους που είχαν πλέον την διοίκηση της περιοχής να γίνουν και αυτές πόλεις, δηλαδή να έχουν την αυτονομία και τους ελληνικούς θεσμούς. Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν της ρωμαϊκής εποχής, οι πόλεις και οι ντόπιες και οι ελληνικές διατηρούν την ελληνική ως επίσημη γλώσσα. Βλέπουμε εδώ νομίσματα αραβικής πόλεως της Πέτρα, βλέπουμε δίπλα ελληνικής πόλης κατά τη ρωμαϊκή, κατά την παρθική εποχή, δηλαδή 3ο αιώνα μετά Χριστόν, να συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα ελληνικά ως επίσημη γλώσσα. Αυτή λοιπόν είναι η εξελίνηση της Ανατολής ή η εξελίνηση της Μέσης Ανατολής, η ελληνιστική Συρία που ήταν απόλυτα εξελινισμένη και διατήρησε τα ελληνικά για 10 αιώνες, εφόσον καθ' όλη τη διάρκεια της ρωμαϊκής εποχής διατηρούν τα ελληνικά. Στη συνέχεια, στον ίδιο χώρο αναπτύσσεται το Βυζάντιο, διατηρούνται τα ελληνικά στο Βυζάντιο, το 600 έρχονται οι Άραβες και έναν αιώνα μετά την κατάκτηση από τους Άραβες, μέχρι το 700 τόσο τα ελληνικά συνεχίζουν να είναι η επίσημη γλώσσα. Το 705 ο Χαλίφης Γουαλίδ, Ελ-Γουαλίδ, με νόμο καταργεί τα ελληνικά από επίσημη γλώσσα που ήταν ως τότε στο Καλυφάτο της Συρίας. Έχουμε λοιπόν 10 αιώνες χρήση επίσημη της ελληνικής γλώσσας και στη Συρία και στην Αντιόχεια, βέβαια ήταν ακόμα Συρία τότε, και στην Αλεξάνδρεια, σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Γι' αυτό που ξένοι μελετητές λένε για εξελινισμένη Ανατολή. Η θέση της Συρίας ήταν ιδιαίτερα σημαντική, διότι βλέπουμε εδώ όλους τους άξονες εμπορίου από τη θάλασσα, δια θαλάσσης, από την Ανατολή, με Αλεξάνδρεια και με τα παράλια της Συρίας και τον διαξηράς δρόμο, που στη συνέχεια ονομάστηκε δρόμος του μεταξύ. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη εμπορική δραστηριότητα, η οποία περνάει από τη Συρία και τα παράλια της Συρίας. Ο Λίβανος τότε ήταν Συρία, όπως και η Νότια Τουρκία ήταν Συρία και το Βόρειο, η Βόρεια Ιορδανία ήταν αυτό που λέμε η ευρύτερη Συρία. Το βασίλειο των Σελευκηδών, να πούμε δύο κουβέντες για το Σέλευκο, στην αρχή πήρε το κομμάτι της Βαβυλωνίας και στη συνέχεια επεκτάθηκε μέχρι τα παράλια της Μεσογείου και έτσι στην ουσία κατέλαβε ολόκληρη την αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου εκτός από την Αίγυπτο, τον Τολεμαίο. Έτσι λοιπόν έμειναν δύο σπουδαία ελληνιστικά βασίλεια, τον Τολεμαίο στην Αίγυπτο και τον Σελευκηδόν σε όλη την Ασία, μέχρι το 250, οπότε διασπάστηκαν η Κεντρική Ασία και έγιναν τα Ελληνοβακτριανά και Ινδοελληνικά βασίλεια. Αυτοί είναι οι Σελευκίδες βασιλείς, βλέπετε ότι είναι πάρα πολλοί, όλοι με ονόματα του Αντίοχου, του πατέρα του Σελεύκου, του Σελεύκου, του Αλεξάνδρου και ο τελευταίος του 64 ήταν ο Φίλιππος που του πήραν τη χώρα κατά κάποιο τρόπο οι Ρωμαίοι εφόσον νικήθηκαν οι Σελευκίδες εξαιτίας των μεταξύ τους πολέμων. Αυτές οι Έλληνες, μεταξύ μας Έλληνες που πάντοτε μας καταστρέφουν και στη Μέση Ανατολή και στην Κεντρική Ασία, οι μεταξύ μας Έλληνες ήταν αυτές που κατά κάποιο τρόπο έφεραν το χαμό αυτών των ελληνιστικών βασιλείων που έγραψαν μια σπουδαία σελίδα και στην ιστορία της Ασίας και στην ιστορία της Ελλάδος. Λίγες από τις πόλεις του Σελεύκου, αυτές είναι οι προς τη θάλασσα πόλεις και βλέπουμε την Αλεξάνδρεια της Ισού, τη Σελεύκια Βιερία, την Αντιόχεια, τη Λαοδίκια, ήταν η μητέρα του Σελεύκου, την Αριθούσα, την Απάμια, τη Βέρεια, το σημερινό Χαλέπι, την Ιεράπολη, τη Σελεύκια Ζέθμα και από τη μεριά την εσωτερική, όλες τις άλλες πολιτείες που είδαμε προλίγου και είναι πολλές. Βλέπουμε λοιπόν εδώ όλες αυτές τις πόλεις, είπαμε ότι έχουμε
επαληθεύσει καμιά πενηνταριά, αλλά όπως βλέπετε είναι πολύ περισσότερες αυτές που αναφέρονται στα γραπτά στοιχεία της ιστορίας. Οι Σελευκίδες λοιπόν κατά έναν τρόπο μπορούμε να πούμε ότι υλοποίησαν το όραμα, θα λέγαμε, του Αλεξάνδρου για εξελινισμό της Ανατολής με την χρήση της ελληνικής γλώσσας και με την παρουσία των Ελληνίδων πόλεων που δημιουργήθηκαν και που εξελίνησαν τους χώρους, χωρίς ποτέ να γίνει διεπιβολής η χρήση της ελληνικής γλώσσας. Απλώς υιοθετήθηκε από όλους τους κατοίκους, είτε για τη χρήση του εμπορίου, είτε για την πνευματική ζωή, εφόσον τα σχολεία ήταν μόνο ελληνικά. Και η ελίτ πάντοτε μιλούσε ελληνικά, ως εκ τούτου η γλώσσα από μόνη της υιοθετήθηκε και επέζησε, παράλληλα με τις τοπικές γλώσσες που κανείς σε κανένα από τα ελληνικά βασίλεια δεν καταλήφθηκαν επισήμως. Η εξελινισμένη λοιπόν Ανατολή εκείνης της εποχής παίρνει τη σκυτάλη από την Ελλάδα, η οποία αν θυμάστε ήταν σε πολιτιστική ύφεση την εποχή εκείνη. Έτσι με τις διάφορες σχολές που δημιουργήθηκαν, σχολές λογοτεχνίας, φιλοσοφίας, γλυπτικής και της μαθηματικής, δημιούργησαν σοφούς και επιστήμονες της εποχής εκείνης, οι οποίοι πήραν τη σκυτάλη από την Αθήνα και δημιούργησαν πολλά έργα τέχνης και στην Ανατολή αλλά και στην Ευρώπη, εφόσον ξέρουμε ότι και στη Ρώμη ήρθαν ελίπτες από την Δαμασκό. Οι σχολές της Απάμιας, της Αντιόχειας, της Δαμασκού πέρασαν τον άμα του ελληνικού πολιτισμού στο Βυζάντιο. Ένα ποτπουρί, μερικές εικόνες από τις διάφορες πολιτείες για να πάρουμε μία πρώτη γεύση πόσο υπέροχες και σπουδαίες ήταν οι πόλεις αυτές, οι οποίες φυσικά κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής εποχής είχαν πολύ περισσότερο κόσμο, εφόσον από χρόνο σε χρόνο αυξάνονται οι πληθυσμοί, μαζί με τις εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες των πόλεων αυτών. Άρα ανοικοδομούνται οι πόλεις με μεγαλύτερα κτίρια, μεγαλύτερες οδικές αρτηρίες, οι οποίες παραμένουν σήμερα στον χώρο αυτό σαν φάρι του ελληνικού πολιτισμού, παρόλο που είναι της Ρωμαϊκής εποχής, αλλά ανοικοδομήθηκαν ακριβώς στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους, αντιπροσωπεύοντας τους ίδιους θεσμούς, δηλαδή τα θέατρα και τους ναούς τους ελληνικούς, τα ψηφινοτά, όλα με ελληνικά θέματα και κορινθιακοί κείονες. Και άλλη μια μικρή Μικαλάλου Ποτκουρί, επίσης από τις πόλεις αυτές, έχουμε την Ευρωπό, έχουμε την Πέλα, θα γυρίσουμε σε αυτές, να πάμε στην Ευρωπό. Ευρωπός ήταν η γενέτειρα πόλη του Σελεύκου στη Μακεδονία. Εδώ είναι μια πόλη στα σημερινά όρια του Ιράκ, βλέπουμε το υποδάμιο σύστημα, πάντοτε όλες οι πόλεις αυτές θα τις αναγνωρίσουμε ακριβώς από τα ίδια στοιχεία που εμπεριέχουν το υποδάμιο σύστημα και τους ελληνικούς θεσμούς, θέατρο, ναούς, έχουμε κάτω την αγορά στη μέση, αυτή εδώ είναι η αγορά της πόλης στη μέση, κάτω το ιερό της Αρτέμιδος, επάνω άγαλμα της Αφροδίτης που βρέθηκε και το τείχος του Σελεύκου, το οποίο είναι σε πάρα πολύ κατάσταση, ήταν μέχρι τώρα, δεν ξέρουμε ακόμα εάν έχει χαλάσει, αλλά η Ευρωπός υπέστη πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Στη μέση βλέπουμε μία από τις τοιχογραφίες του Ηλιόδωρου του Ακτουάριου, δηλαδή του Γραμματέως, στην παρθική εποχή, τέστην είμαστε στα τέλη του 3ου μετά Χριστόν αιώνα και η ελληνική συνεχίζει να είναι η επίσημη γλώσσα μαζί με τους θεσμούς της πόλης και κάτω είναι η Πέλα της σημερινής Ιορδανίας. Εδώ είναι η Σελεύκεια, τον καιρό εκείνο ήταν μέσα στην ευρύτερη Συρία, η Σελεύκεια είναι σήμερα στο Ιράκ, βλέπουμε το θέατρο της Σελεύκειας και βλέπουμε ένα κοιονόκρανο που το έχουμε ξαναβρει στη Μακεδονία, ακριβώς το ίδιο με ένα πρόσωπο επάνω, τον Ηρακλή φυσικά και την Αθηνά, και αριστερά βλέπουμε την εξέλιξη της κλασικής ελληνικής τέχνης στην ελληνιστική της μορφή, δηλαδή πολύ περισσότερο εκφραστική και κυρίως περισσότερο ρεαλιστική, ειδονιστική θα λέγαμε, σε ορισμένες περιπτώσεις οι ειδικοί το ονομάζουν ρεαλισμό. Και βλέπουμε την Πέλα του Αλεξάνδρου, Απάμια του Σελεύκου, γιατί έδωσε στην Πέλα το όνομα της γυναίκας του, της Περσίδας Απάμιας,
Η κεντρική αρτηρία, σχεδόν 2 χιλιόμετρα μήκος, 1.800, η οποία πραγματικά είναι ένα αριστούργημα πόλης, καθαρά ελληνιστική, πρότυπο θα λέγαμε ελληνιστικής πόλης, μαζί με την Παλμύρα και με την πόλη Γέρασα, είναι τα κλασικά στοιχεία της ελληνιστικής πολιτείας. Η κεντρική αρτηρία της με τους κορινθιακούς γείονες και έχουμε ακριβώς τους ίδιους κείονες με τα ίδια κειονόκρανα και τα ίδια στοιχεία σε όλες τις ελληνιστικές πόλεις που έχουν βρεθεί, τουλάχιστον στις περισσότερες, και τα ξαναβρίσκουμε στην Κεντρική Ασία, στις πόλεις της Κεντρικής Ασίας και στην... Εδώ είναι πάλι κεντρική αρτηρία, για να σας θυμίσω ότι εδώ στη μέση το ξέρω, προσπαθώ να δείξω το στη μέση αυτό το στοιχείο. Εδώ, το βλέπετε. Αυτό το στοιχείο είναι ένα έτομα όρθιο και δείχνει ότι είναι το κέντρο της κειονοστοιχίας και το έλεγα το σημείο της καλοτυχίας, γιατί σε εκείνο το σημείο βρισκόντουσαν οι έμποροι, δίναν ραντεβού οι έμποροι που ερχόντουσαν από την Ανατολή και οι ντόπιοι, δίναν ραντεβού για να κάνουν τις διαπραγματεύσεις τους ή για να φορτώσουν, να ξεφορτώσουν, και το έλεγα σημείο καλοτυχίας. Οι πόλεις και το μουσείο είχαν πάρα πολλά αγάλματα, πολλά ψηφιδωτά, τυπογραφίες, η πόλη είχε θέρμες, μεγαλοπρεπή κτίρια, που όλα μαρτυρούν τον πολύ εκλεπτισμένο ελληνικό πολιτισμό. Εδώ για να σας δείξω το πλακόστρωτο της πόλης, εδώ, μαζί με τις κυρίες, κυρία Τσόφρα και τις άλλες κυρίες του γκρουπ που πηγαίνανε συχνά στη Συρία, να σας δείξω λοιπόν αυτό το πλακόστρωτο το οποίο ήταν υπέροχα ακαλοδιατηρημένο. Εδώ μέσα έτσι βόλευε, μπήκαν τα τάγκς από τη μία μεριά της κειονοστοιχίας έως την άλλη. Εδώ κλαίει ο διευθυντής της αναστροφής, ο κύριος Μπαλτί, διότι είχαν αναστηλώσει τα τελευταία κομμάτια της κειονοστοιχίας και μπήκαν τα τάγκς και πέσανε όλα κάτω. Και το κακό είναι ότι όσα κομμάτια από τα κειονόκρανα πέσανε, λαϊλατήθηκαν. Ως εκ τούτου δεν μπορούν τώρα πια να τα ξαναβάλουν στη θέση τους, διότι όλος ο χώρος αριστερά-δεξιά μπήκαν εξκαφικά μηχανήματα και έγιναν εξκαφές. Δεν λέω ανασκαφές, εξκαφές έγιναν και ό,τι κομμάτια βρέθηκαν βρίσκονται στη Μέση Ανατολή για κούλημα. Εδώ, σε αυτή την υπέροχη κειονοστοιχία, αριστερά-δεξιά βρισκόντουσαν οι βιοτεχνίες, τα μαγαζιά, όλη η εμπορική δραστηριότητα της πόλης με πολύ ωραία ψηφιδωτά, με πολύ ωραία στολίσματα και ο χώρος γύρω-γύρω, δεν βλέπω αν φαίνεται, εδώ μόνο φαίνεται, αχανής ο χώρος αριστερά-δεξιά, ήταν έτοιμοι, αφού τελείωσαν την κειονοστοιχία, να αρχίσουν ανασκαφές στο χώρο αυτό. Τους πρόλαβαν όμως οι άλλοι με τα εξκαφικά μηχανήματα και ό,τι κομμάτια βγήκανε πήγανε στις αγορές της Μέσης Ανατολής. Εκείνο όμως που μας πονάει εμάς είναι ότι λαϊλατήθηκε το μουσείο, το οποίο ήταν γεμάτο από αγάλματα, γεμάτο από υπέροχα ψηφιδωτά που δεν θα ξαναδούμε ποτέ πια. Να πούμε ότι και το θέατρο της, το λίγο που είχε βρεθεί, είχαν αρχίσει ίσα ίσα να το βγάζουν στην... χάθηκε όλο, καταστράφηκε και τα υπολείμματα του ναού του Δία επίσης, του Βίλου και όλα αυτά, το μουσείο άδειασε τελείως. Ποιοι να κατέστρεψαν αυτά, ποιοι βρήκανε. Οι αντάρτες. Δεν θέλω να λέμε τέτοια πράγματα για να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Αλλά οπωσδήποτε δεν ήταν οι Σύριοι, διότι οι Σύριοι ζουν από τον τουρισμό, σέβονται απόλυτα τα αρχαιολογικά μνημεία όλων των εποχών. Γίνεται εδώ και 2,5 χρόνια γίνεται πόλεμος στη Συρία. 2,5 χρόνια γίνεται πόλεμος.
και πόλεμος άγριος. Σε κάθε πόλεμο έχουμε καταστροφές. Εδώ προστίθεται ένα άλλο στοιχείο στον πόλεμο αυτό και θα το δούμε συνέχεια. Κάντε λίγο υπομονή, θα το δούμε και παρακάτω. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο το είχαμε ξαναβρει στο Αφγανιστάν. Αν θυμόσαστε, παρουσιάσαμε τους Βούδες με πρόσωπο Απόλλωνα, το Βούδα με τον Αλέξανδρο, το Βούδα με τον Ηρακλή. Θα τα θυμάστε πόσο όμορφα, γλυπτά είδαμε. Αυτά όλα καταστράφηκαν. Και καταστράφηκαν όπως και οι Βούδες της Μπάμια με εκρηκτικά. Είναι εθελούσιες καταστροφές. Δεν είναι μόνο καταστροφές από πόλεμο, είναι και καταστροφές συστηματικές. Εδώ το λέει και ένας Σύριος παράγων, εδώ πολύ σπουδαίος, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση, αλλά το γράφουν και όλες οι, σας έχω βάλει πιο κάτω από κόμματα από τις ξένες εφημερίδες, δυστυχώς στην Ελλάδα λίγα έχουν δημοσιευθεί, αλλά οι ξένες εφημερίδες τα γράφουν καθαρά, είναι οργανωμένες ομάδες με επαγγελματικά, πώς να πούμε, μηχανήματα και τρόπους ανασκαφής και κυκλώματα τα οποία διοχετεύουν στις αγορές των συλλεκτών κλπ. Εδώ λοιπόν έχουμε μια εργασία, πρέπει να έχουμε συνέστηση και το έχουμε πει πολλές φορές, ίσως οι καινούργοι όσοι δεν έχουν ακούσει δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Η Συρία αυτή τη στιγμή είναι ο σπουδαιότερος στον κόσμο χώρος αρχαιολογικών ευρημάτων. Είναι μια χώρα παμπάλια, από την οποία πέρασαν διάφοροι πολιτισμοί, διάφοροι λαοί, οι οποίοι όλοι άφησαν σημαντικότατα ίχνη. Η γεωγραφική της θέση την κάνει να έχει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της ανθρωπότητας, γι' αυτό ολόκληρη η χώρα είναι σχεδόν καταγραμμένη σαν πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας από την UNESCO. Κάθε κομμάτι της, κάθε αρχαιολογικός χώρος είναι καταγραμμένος από την UNESCO και μάλιστα στα εν κινδύνω πολιτιστικά στοιχεία. Και πόσο πολύ δικαιώθηκε η UNESCO, γιατί όλα αυτά που ήταν σε κίνδυνο σήμερα σχεδόν δεν υπάρχουν πια. Να πούμε δύο κουβέντες για τις σχολές φιλοσοφίας, τη σχολή επικουρικής και της πλατωνικής της Απάμιας, που μας έδωσε πάρα πολλούς σημαντικούς για την εποχή της φιλόσοφους. Να μην χάσω όμως χρόνο, να δείξουμε εδώ ορισμένα από τα υπέροχα ψηφιδωτά της Απάμιας. Κοιτάξτε αυτά τα υπέροχα κομμάτια με το Σοκράτη στο κέντρο, για να μας δείξει πόσο σημαντική ήταν η φιλοσοφική σχολή της Απάμιας. Και να πάμε γρήγορα στην Παλμύρα, να αφήσω χρόνο στην κυρία Τσότρα να σας δείξει περισσότερα, αλλά για να δούμε το υποδάμιο σύστημα της Παλμύρας, να δούμε την αναπαράσταση της πόλης. Κοιτάξτε καλά το θέατρο και την αγορά, την κεντρική αρτηρία, και ακριβώς εδώ θα την αναγνωρίσετε αμέσως με το ναό του Μπέλ, του Δία Μπέλ, και την κεντρική κοινοστοιχεία χιαστή θα λέγαμε, αν και η από εδώ πλευρά δεν έχει εξακριβωθεί, αλλά αυτός όλος ο χώρος, ο αχανής χώρος, σήμερα είναι τοπίο του φεγγαριού. Είναι όλο τρύπες, διότι και εδώ μπήκαν εξεταστικά μηχανήματα. Το ότι είναι ένας αχανής χώρος, σε μια εποχή που δεν μπορεί να φυλαχτεί γιατί δεν υπάρχουν πια φύλακες, όπως και στη Λιβύη, να μην ξεχάσω να σας το πω, όλα τα υπέροχα, τους υπέροχους ναούς που είδαμε στη Λιβύη, στην Κυρίνια, στην Κυρίνη και στην Απολωνία, οι ιδιώτες αυτή τη φορά έβαλαν εξκαφικά μηχανήματα και μπουλντόζες και τα ισοπαίδωσαν όλα για να χτίσουν σπίτια. Γιατί τώρα πια δεν υπάρχουν ούτε φύλακες, ούτε αρχαιολογικοί χώροι, δεν υπάρχει οργανωμένο κράτος. Άρα ο κάθε ένας μπαίνει, παίρνει μια μπουλντόζα, τα ρίχνει κάτω και χτίζει σπίτι. Να χτίσουμε λίγο τις οικογένειές μας. Αυτά τα δείχνουν οι γαλλική τηλεόραση καθημερινά. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε ανταποκριτές στις χώρες αυτές. Οι ξένοι όμως και οι Εγγλέζοι και οι Γάλλοι, μάλιστα οι Γάλλοι έχουν χάσει πάρα πολλούς ανταποκριτές, είτε σκοτωμένοι στον πόλεμο είτε όμοιροι. Αυτοί λοιπόν οι ανταποκριτές περνούν συνέχεια εικόνες και αυτές οι εικόνες βγαίνουν καθημερινά στην τηλεόραση. Εμείς εδώ δεν έχουμε ιδέα στην ουσία τι γίνεται. Αυτός λοιπόν όλος ο χώρος λαιλατείται σήμερα με τρόπο καθαρά συστηματικό.
Και πάλι η κοινοστοιχεία μας, η οποία είναι 1,5 χιλιόμετρο αυτή τη φορά, είναι μια πολιτεία της ρωμαϊκής εποχής, γι' αυτό όταν πάμε εκεί σε διάνε ρωμαϊκές πολιτείες και έτσι περνάμε από δίπλα και δεν ξέρουμε τι ακριβώς βλέπουμε, μια πολιτεία ρωμαϊκή, στη ρωμαϊκή εποχή, που οργανώθηκε από τον Λογκίνο τον Αθηναίο, υπουργό της Βασίλισσας Ζηνοφίας, που δημιούργησε εκ του μηδενός μία πόλη καθαρά ελληνιστική. Ήταν η παλιά Ταδμόρ, αραμαϊκή, αμορητική πολιτεία και στη συνέχεια έκανε εδώ μία ελληνιστική πολιτεία με όλα τα στοιχεία της ελληνιστικής πολιτείας και δομικά και θεσμικά. Έτσι, οι αρχαιολόγοι εδώ είχαν ένα πραγματικά κατεξοχήν χώρο μελέτης, διότι όλα αυτά τα στοιχεία των ελληνιστικών πόλεων ήταν εδώ πάρα πολύ καλά συντηρημένα, εφόσον είχαν αναδομηθεί στη ρωμαϊκή εποχή. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι οι οικείονες αυτοί είναι φτιαγμένοι από ασβεστολιθική άσπρη πέτρα και ήταν σαν αλάβαστρο. Το πρωί και το απόγευμα, όταν περνούσε ο ήλιος ανάμεσά τους, γινόντουσαν σχεδόν διάφανοι οι οικείονες. Ήταν ένα θέαμα υπέροχο, γινόντουσαν ροζ στην αυγή, φωτεινή, κίτρινη το μεσημέρι και ξανά ροζ μοβέ το απόγευμα. Σήμερα είναι όλοι κιτρινοβαριασμένοι, ένα χρώμα σκουριάς, γιατί τώρα βρέχει στη Συρία και βρέχει μολυσμένο αέρα, γιατί ανάμεσα σε αυτά τα υπέροχα λίπια περνάει ο αυτοκινητόδρομος και το καυσαέριο έχει οπωσδήποτε αλλάξει τα στοιχεία του αέρα και τώρα μολυσμένος αέρας τις κολόνες αυτές, τις παρθενικές τόσους αιώνες, τις έχει κάνει κίτρινο σκουριά. Πάντως είναι ένα θέαμα μοναδικό, παρθενώνε στις ερήμους και πρέπει να σας πω ότι εμείς λίγοι από την Ελλάδα πηγαίνουν στη Συρία συγκριτικά με τα μιλιούνια του κόσμου που πηγαίνουν από όλη την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο, γιατί η Παλμύρα όπως και η Πέτρα θεωρούνται από τα σημαντικότερα σημεία του πλανήτη μας, οι ωραιότεροι και οι πιο σπουδαίοι αρχαιολογικοί χώροι που έχουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Και εδώ η αψίδα του Αδριανού, που μοιάζει με τη δική μας, το 129, ο Αδριανός έδωσε διοικητική αυτονομία στην Παλμύρα και έρχεται ο Καρακάλας το 220. Ο Καρακάλας ήταν και ντόπιος, ήταν συριακής καταγωγής από τους 4 αυτοκράτορες Ρωμαίους που ήταν Σύριοι και τις έδωσε και απαλλαγή από τους φόρους. Οπότε η πόλη έγινε πάρα πολύ πλούσια με το εμπόριο, γιατί μεγάλος κόμβος στον δρόμο του μεταξύ από το εμπόριο Ανατολής και Δύσης και ήταν μια πολιτεία πραγματικά υπέροχη, όπου τα ελληνικά ήταν η επίσημη γλώσσα. Εδώ άλλη μια φορά σας δείχνω την κοινοστοιχεία για να θυμηθώ να σας πω ότι χτυπήθηκε με χειροβομβίδες, χτυπήθηκε με πυρά, διότι είχαν μπει εκεί και τα δύο κυνηγούσε, θα λέγαμε, η μία πλευρά την άλλη, οι στρατιώτες η Μέρη και η Δε, και οπωσδήποτε η κοινοστοιχεία υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές, αλλά κυρίως ο χώρος έχει αμιλεώς λαιλατηθεί. Και εδώ αναπαράσταση αυτής της κοινοστοιχείας, βλέπετε την αψίδα στο βάθος και πόσο όμορφα ήταν όλα αυτά τα δομικά στοιχεία την εποχή εκείνη. Νομίζω ότι οι καινούργοι που δεν τα έχουν ξαναδεί πρέπει να εντυπωσιάζονται από αυτή την αρχιτεκτονική ομορφιά του χώρου. Και να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι σε αυτούς τους ναούς πήγαιναν και οι ελληνικής καταγωγής και οι ντόπιοι κάτοικοι, εφόσον έχουμε τη μίξη των θεοτήτων και των θρησκειών, όπου ο Μπέλ είναι μαζί με τον Δία, ο Γκαριμπάλ με τον Απόλλωνα, η Αλάτ με την Αθηνά και έτσι μπορούν οι λαοί να έχουν μία σύσμιξη και μία σύσφιξη φιλική και πολιτιστική. Και εδώ να δούμε τον Μεσαιωνικό πύργο που είναι επάνω στο ύψωμα, ο οποίος επίσης έχει μισοκαταστραφεί, αν όχι περισσότερο, διότι και οι μεν και οι δε προσπάθησαν να τον καταλάβουν, διότι από εκεί φυσικά
φυσικά ελέγχεται όλη η πεδιάδα κάτω της Παλμύρας και του κομβικού σημείου του δρόμου αυτού, και εδώ έχουμε πολύ σημαντικές καταστροφές. Να θυμηθούμε ότι οι πρώτοι που την ανακάλυψαν οι Εγγλές το 1751, ο Ντάουκινς και ο Γουντ, τι είπανε. Γράψανε: «Ανακαλύψαμε τη μεγαλύτερη έκταση ερημιστικών ερειπίων που υπάρχει στον κόσμο. Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς κάτι πιο μεγαλοπρεπές, τόσο πολλές κορινθιακές κολόνες με τόσο λίγους τοίχους, που αποτελεί το πιο ρομαντικό και το πιο υπέροχο θέαμα. Η αρχαιότητα», λέει ο Βολνέ το 1800, «δεν άφησε ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ιταλία τίποτε που να μπορεί να συγκριθεί με τη μεγαλοπρέπεια που έχουν τα ερείπια της Παλμύρας». Αυτή λοιπόν η σύσφυξη του εκλεπτισμένου κορινθιακού ρυθμού με τους ιωνικούς μας δίνει την διαχρονικότητα του ελληνικού πολιτισμού. Καταστράφηκε η πόλη το 273 τον Απριλιανό. Και εδώ είναι ο φημισμένος ναός του Μπέλ. 40.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αναστηλώθηκε το 149 με μάρμαρο της Πάρου. Αυτός ο ναός που βαρδίστηκε και χτυπήθηκε από χειροβομπίδες και χτυπήθηκε από πυρά, διότι μέσα είχαν βρει καταφύγιο ορισμένοι και οι άλλοι προσπαθούσαν να τους βγάλουν από εκεί, και έτσι αυτός ο υπέροχος χώρος, ο οποίος δεχόταν μιλιούνια κόσμο την εποχή της άνθησης της πόλης, όπου όλοι αυτοί οι λαοί συνευρίσκοντο με την ίδια θρησκευτική δύναμη για να λατρέψουν τους θεούς τους και να πάρουν μέρος σε αυτές τις εορτές και να συσφίξουν έτσι φιλικούς και πολιτιστικούς δεσμούς. Το θέατρο με την αγορά. Το θέατρο της Μόσας, να μην ξεχάσω να σας πω, που ήταν και το πιο καλοδιατηρημένο από όλα τα θέατρα της Μέσης Ανατολής, έχει κυριολεκτικά καταστραφεί. Και μία υπέροχη εικόνα της Παλμύρας για να βγάλει λίγο συνέστημα από μέσα μας αυτά τα υπέροχα στοιχεία που άφησε εκεί ο ελληνικός πολιτισμός. Πόσο κρίμα είναι σήμερα να καταστρέφονται, γιατί αντιπροσωπεύουν έναν άλλο πολιτισμό που κάποιοι σήμερα δεν δέχονται. Και όταν λέω κάποιοι, δεν είναι οι Σύριοι. Και εδώ ορισμένες από τις επιγραφές στα ελληνικά, για να μας αποδείξει ότι η Παλμύρα ήταν ελληνόφωνη πολιτεία, τουλάχιστον επισήμως, καθ' όλη τη διάρκεια της Ρωμαϊκής εποχής και μέχρι την εγκατάσταση των Αράβων. Η βασίλισσα Ζενοβία, επέρετο για τα ελληνικά της και μάλιστα προσπαθούσε να πείσει ότι είναι και ελληνικής καταγωγής από την Κλεοπάτρα, πράγμα που ιστορικά δεν έχει αποδειχθεί. Τα παιδιά της είχαν ελληνικά ονόματα, ο Ηρωδιανός και ο Τιμόλαος, μόνο ο πρωτότοκος που έπρεπε να είναι Άραβας είχε αραβικό όνομα, και στα νομίσματά της έγραφε Ζενοβία, βασίλισσα και σεβαστή κατά το πρότυπο των ελληνιστικών βασιλείων. Να μην πούμε για τις χρυσές αλυσίδες. Τις έχετε ακούσει πολλές φορές από μένα, διότι την έδεσαν με χρυσές αλυσίδες στη Ρώμη και από τότε φοράμε όλες οι κυρίες χρυσές αλυσίδες. Μπορείτε να το πείτε στη γυναίκα σας, στρατηγή μου, διότι από τη βασίλισσα Ζενοβία έχουν ξεκινήσει οι χρυσές αλυσίδες που φοράμε. Η Αθηνά, αντίγραφο του Φιδία στο Μουσείο της Παλμύρας, όπως και το ψηφιδωτό με την Κασιέπια. Η άλλη Αθηνά είναι η κυρίστη στο Μουσείο της Δαμασκού, για να σας πω ότι τα μουσεία σχεδόν όλα λαϊλατήθηκαν. Το κράτος είπε ότι θα διασώσει όσα μπορεί από τα δύο κύρια μουσεία, δηλαδή της Δαμασκού και της Αλέπο, και ότι τα περισσότερα κομμάτια κατεβήκαν στα υπόγεια, στα χρηματοκιβώτια της Κεντρικής Τράπεζας. Δεν ξέρουμε όμως πόσα από αυτά και πόσα έμειναν απ' έξω, γιατί ο χώρος δεν είναι τεράστιος,
πόσα έμειναν έξω στο έλεος της λιγασίας. Αυτό που ξέρουμε όμως, από τα 38 τα 12 αδειάσανε, το μουσείο της Παλμύρας σχεδόν άδειασε, το μουσείο της Χόμς τελείως, η πόλη έχει κυριολεκτικά ισοπεδωθεί, το μουσείο της Ευρωπού άδειασε, εκεί πήραν, όπως είπαμε, και τις πόρτες και τα παράθυρα και τη σκεπή γιατί ήταν ξύλινα. Το μουσείο της Έβλας άδειασε, το μουσείο στο Μάρι άδειασε και όλα τα μουσεία που ήταν σε απομακρυσμένες περιοχές έχουν αδειάσει. Και καταλαβαίνετε και τα σπίτια των αρχαιολόγων στους αρχαιολογικούς χώρους όπου βάζουμε μέσα τα ευρήματα για να καταγραφούν, να πάρθουν οι φωτογραφίες, να αξιολογηθούν, όλα αυτά έχουν αδειάσει. Και οι αρχαιολόγοι ξέρουν ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ να συνεχίσουν τις ανασκαφές τους, γι' αυτό κλαίνε όλοι με λυγμούς στο Παρίσι. Αλλά είναι πολύ καλά οργανωμένοι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι πιθανότατα να ήταν προετοιμασμένοι από πολύ καιρό, γιατί πολύ καιρό πριν πολλοί ήξεραν ότι θα γίνει αυτός ο εξωγενής πόλεμος στη Συρία. Εδώ είναι τα ενότια της Ζινοβίας, αυτό το κόσμημα το οποίο η κυρία Τσόπρα και εγώ ξέρουμε τόσο πολύ καλά, αλλά θα πρέπει να μας θυμίζει σε όλους τα κοσμήματα της Μακεδονίας που γνωρίσαμε τόσο καλά από τις τελευταίες εκθέσεις που παρουσιάσαμε. Βλέπουμε λοιπόν όλη την κληρονομιά, την μακεδονική, μέσα στην τέχνη της Μέσης Ανατολής. Πού είναι αυτά? Ήτανε στο μουσείο της Παλμύρας. Πού? Το ραδιοφωνάκι αυτό σταμάτησε. Τώρα μόνο που δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω εδώ πέρα. Εδώ πάνω. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε στους τάφους. Εδώ όλη η περιοχή των τάφων, που είναι επίσης αχανής, έχει ανασκαφεί εκ βάθρων, έχει γίνει όλο τρύπες. Προσπαθούν να βρουν τάφους οι οποίοι δεν είναι πυργωτοί, όπως αυτοί οι εμφανείς που βλέπουμε, τάφους που να είναι κάτω από το έδαφος και έχουν κάνει πραγματικά τοπίο σεληνιακό. Εδώ μόνο να δούμε ότι αυτές οι τοιχογραφίες μοιάζουν πάρα πολύ με τις τοιχογραφίες της Βεργίνας. Δεν μπορώ να σταθώ πολύ, αλλά κοιτάξτε το, όλοι ξέρουμε τις τοιχογραφίες της Βεργίνας, αναγνωρίζουμε την τεχνοτροπία και τα θέματα της Βεργίνας. Εδώ μία από τις πολυστολισμένες κυρίες της Παλμύρας, για να δούμε πόσο πλούσια ήταν αυτή η χώρα, αλλά θέλω να δούμε τους Ρόδακες που συνεχίζουν να είναι ένα από τα βασικά διακοσμητικά στοιχεία. Δίπλα είναι η Ζινοβία και κάτω ο Γαριμπά με το φωτοστέφανο που θα το βρούμε αργότερα στις αγιογραφίες. Εδώ μερικά από τα γλυπτά, το ένα είναι ελληνοπρεπέστατο επάνω, τα άλλα με έντονη ρωμαϊκή και παλμυριακή επιρροή, αλλά βλέπουμε πόσο περίτεχνα είναι και αυτά όλα σήμερα λείπουν, δεν υπάρχουν πια, τα έχουν ξεκολλήσει από τους τοίχους. Εδώ είμαστε στη Φιλιππούπολη. Φιλιππούπολη ήταν η πόλη του Φίλιππα του Άραβα, ένας από τους τέσσερις Ρωμαίους αυτοκράτορες που ήταν συριακής καταγωγής. Οι άλλοι ήταν ο Σέπτιμος Εβδύρος, ο Καρακάλας, ο Ελαγκάπαλος και ο Αλέξανδρος Εβδύρος. Οι δύο, ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος, έχουν ελληνικά ονόματα. Όλοι τους είχαν ελληνική κουλτούρα, ελληνική παιδεία, εφόσον ήταν η παιδεία της περιοχής τους. Και βλέπουμε ότι τα θέματα με τον Ορφέα και τις ελληνικές επιγραφές καθαρά ελληνικά σε όλη τη ρωμαϊκή εποχή και εδώ άλλα μερικά ψηφιδωτά πάντοτε με ελληνικά θέματα που επιβεβαιώνουν την ελληνική ταυτότητα της περιοχής. Να πούμε και δύο λόγια για τα γέρασα την εποχή εκείνη. Ήταν μέσα στη Συρία, πόλη του Αλέξανδρου, με την κεντρική πλατεία εδώ με τους Ιωνικούς Κοιονές και την κεντρική αρτηρία με Κορινθιακούς. Εδώ το ελληνορωμαϊκό θέατρο, το κάτω διάσωμα είναι της ελληνιστικής εποχής, το πάνω της ρωμαϊκής 3.000 θέσεων και βλέπουμε τις αναπαραστάσεις των ναών του Δία και της Αρτέμιδος, πόσο περίτεχνη πολιτεία ήτανε. Η πόλη Ζεύμα την έχουμε ξαναδεί με τα υπέροχα μοσαϊκά.
και όλα με ελληνικά θέματα. Είναι από τα ωραιότερα μοσαϊκά που έχουν βρεθεί στον κόσμο, με τον Αχιλλέα κάτω, της συναριστώσας του Ζώσιμου, την Γαία, και εδώ το γάμο του Διονύσου, τον Ποσειδώνα και τον Διόνυσο δεξιά, και εδώ μερικά κομμάτια από την Αντιόχεια, που ήταν η σπουδαιότερη πόλη στην περιοχή, και βλέπουμε πόσο αριστοτεχνικά ήταν η σχολή των ψηφιδωτών της Αντιοχίας, ήταν η σπουδαιότερη του κόσμου, και μερικά ποιες εικόνες από την Αντιόχεια, για να θυμηθούμε ότι ήταν η πιο πλούσια πολιτεία την εποχή εκείνη, έρεε το χρυσό μέσα στην πόλη, και πλούσια σε οικονομικούς πόρους, αλλά και πλούσια πνευματικά, διότι είχε τις σπουδαιότερες σχολές φιλοσοφίας και στη συνέχεια κέντρο του ελληνισμού και του ελληνοχριστιανισμού, όπου οι δύο πολιτισμοί συζεύτηκαν στην Αντιόχεια και στη Δαμασκό, και οι δύο γενέτηρες του χριστιανισμού και πριν μητέρες κεφάρι του ελληνικού πολιτισμού. Εδώ λοιπόν οι δύο πολιτισμοί πραγματικά συζεύτηκαν στη Δαμασκό και στην Αντιόχεια. Η ηγεμονική Μητρόπολη μόρφωσης. Το 1938 απεδόθη στην Τουρκία μαζί με την Αλεξανδρέτα, όταν ήρθαν οι Γάλλοι και έκαναν το προτεκτοράτο εκεί, οι μεγάλες δυνάμεις, χωρίζουν τις χώρες, τις πόλεις και τους πληθυσμούς, χωρίς φυσικά να ρωτάνε κανένα, και έτσι οι Έλληνες χριστιανοί πολλοί έφυγαν από την Αντιόχεια και πήγαν στις γύρω πόλεις. Στην Αντιόχεια έχουμε την πρώτη εκκλησία του Αγίου Πέτρου μέσα σε σπηλιά. Ήταν η πρώτη χριστιανική εκκλησία που έγινε το 1934, και ο Πέτρος ονομάστηκε Πατριάρχης. Μην ξεχνάμε ότι ξεκινάει ο χριστιανισμός από το Ισραήλ, τη χώρα των Εβραίων, και ο κάθε αρχηγός πατρίας είναι ο Πατριάρχης. Ο τίτλος αυτός έγινε τίτλος και εμπεδόθηκε το 451 στη Σύνοδο, και έκτοτε έχουμε Πατριάρχη και Πατριαρχείο στην Αντιόχεια. Αλλά εδώ έφυγε ο Παύλος. Εδώ ακριβώς πήγαινα να πω ότι αυτή η εκκλησία στη συνέχεια δημιουργήθηκε και έζησε με τον Πέτρο, με τον Παύλο και τον Βαρνάβα, μέχρι όπου και οι τρεις φύγουν για τις διάφορες πόλεις. Έμεινε το Πατριαρχείο μέχρι ότου έφυγε στη Δαμασκό. Εδώ λοιπόν ξεκίνησε οι χριστιανοί να ονομάζονται χριστιανοί. Εδώ για πρώτη φορά γιορτάστηκαν τα Χριστούγεννα. Εδώ δημιουργήθηκαν στη Δαμασκό και στην Αντιόχεια οι πρώτοι χριστιανικοί ύμνοι, που βασίζονται σε αρχαίους ύμνους ελληνικούς. Το «Όγλυκή μου αία», που το έχουμε ακούσει εδώ σε παλιότερες εκδηλώσεις, είναι από τα Ελευσίνια Μυστήρια. Το «Φως Ιλαρών» είναι ύμνος των Απόλλωνα. Πόσο ωραία ήξεραν να δένουν τις θρησκείες, να δένουν τις φιλοσοφίες. Η χριστιανική θρησκεία πήρε τα σημεία από την νεοπλατωνική φιλοσοφία. Εδώ λοιπόν οι δύο κόσμοι δέθηκαν και μπήκαν ο ένας μέσα στον άλλο. Πολύ αργότερα διαφοροποιήθηκαν σε διάφορα άλλα στοιχεία. Η βάση όμως των δύο θρησκειών δημιουργήθηκε στη Δαμασκό και στην Αντιόχεια. Στη Δαμασκό έγινε η πρώτη εκκλησία με τον Άγιο Ανανία, τον Απόστολο. Ελάτε, ελάτε κύριε, καθίστε εδώ, δεν πειράζει. Θα ανεβείτε ύστερα στο βήμα. Εδώ λοιπόν με τον Ανανία έγινε η πρώτη εκκλησία, και στην Αντιόχεια με τον Πέτρο. Στη Δαμασκό δημιουργήθηκε η βυζαντινή μουσική με τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Η ορφελική ύμνη με τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο. Εδώ δημιουργήθηκαν πραγματικά οι βάσεις της χριστιανικής θρησκείας, παίρνοντας όλα τα στοιχεία από την ελληνιστική και την συνέχισε μέσα στους αιώνες, διαμορφώνοντάς τη συνέχεια στην τελική της βυζαντινή μορφή.
Στην Δαμασκό έχουμε και τις πρώτες χριστιανικές εκκλησίες οργανωμένες, όπως είναι η Μαλούλα, στην οποία ακόμα μιλάνε αραμαϊκά και ψέλνουν αραμαϊκά. Και εδώ πραγματικά προσπάθησαν με κάθε τρόπο να καταστρέψουν την πόλη αυτή, αυτοί που αυτή τη στιγμή μένονται ενάντια του χριστιανικού στοιχείου. Και έχουμε και το μοναστήρι της Σιδνάια που έχει την πρώτη εικόνα του Αποστόλου Λουκά για την Παναγία. Να μην επιμείνουμε πάνω σε αυτό, να πούμε μόνο για το Πατριαρχείο ότι το 1343 πήγε στη Δαμασκό, γιατί στην Αντιόχεια γινόντουσαν συνεχώς ανακαταλήψεις από τους ντόπιους, από τους σταυροφόρους, από τους Οθωμανούς, από τους Βυζαντινούς, μια κατάσταση έτσι ιδιαίτερα πολύπλοκη, και πήγαν το Πατριαρχείο στη Δαμασκό. Εκεί και ανέβηκε πολύπλοκη κατάσταση, γιατί στη Δαμασκό υπήρχαν όλων των ειδών τα τυπικά, όπως όταν γεννήθηκε η χριστιανική θρησκεία υπήρχαν πολλών ειδών ομάδες, δόγματα και διάφορα τυπικά, όπου πολλοί μπερδεύτηκαν, αυτά υπήρχαν ακόμα μέχρι τώρα στην Δαμασκό, αλλά εκεί μπερδεύτηκαν πάρα πολύ τα πράγματα. Και το 1800 δημιούργησαν δικά τους πατριαρχία οι Λατίνοι, δικά τους πατριαρχία οι Ρώσοι, και το 1899 με ενέργειες και των Λατίνων και των Ρώσων υποβιβάστηκε η θέση του Πατριαρχείου Αντιοχίας, με την έννοια ότι εξαραβίστηκε, προσπαθώντας να εξαραβήσουν τους χριστιανούς της Συρίας, πράγμα που για πολλές γενιές είχε σχεδόν επιτευχθεί. Σήμερα στο Λίβανο έχει δημιουργηθεί ένα, θα λέγαμε, κύμα που προσπαθεί να ξαναφέρει μέσα στους Ελληνοορθόδοξους την ελληνική τους ταυτότητα. Πάνω εκεί που προσπαθούσε να γίνει αυτό το βήμα, δημιουργήθηκε ο πόλεμος που τώρα εκδιώχνει τους χριστιανούς από τους χώρους αυτούς της Συρίας. Βλέπετε εδώ τα διάφορα τυπικά, είναι τόσα πολλά που για να σας τα διαβάσω θα περάσω μισή μέρα. Χαλδαίοι, Αριανιστές, Μονοφυσίτες, Προτεστάντες, Λατίνοι, Γιαζίδες, όλων των ειδών τα διάφορα δόγματα. Ήταν μια μειοψηφία 16% στη Συρία. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι στη Συρία όλες οι μειονότητες ζούσαν σε απόλυτη αρμονία, διότι η Συρία ήταν λαϊκό κράτος. Δεν είχε τους φανατισμούς και τις μονοθρησκείες που έχουν τα άλλα αραβικά κράτη. Εδώ λοιπόν έχουμε όλων των ειδών τις μειονότητες που ζούσαν σε απόλυτη αρμονία. Οι χριστιανοί ήταν 16%, μετά κατέβηκαν στους 10%, τώρα δεν θα είναι ούτε, ήταν 1 εκατομμύριο μέχρι πέρυσι, τώρα θα πρέπει να έχουν κατέβει πολύ λιγότερο, διότι έχουν φύγει από παντού. Μην ξεχνάμε ότι οι ιερείς υπέστησαν πολλές βιαιότητες και μάλιστα σκληρές βιαιότητες που δεν θα ήθελα να τις πω από το μικρόφωνο. Και ξέρουν πολύ καλά όλοι αυτό που είπαμε και προχθές το βράδυ, ότι αν πέσει ο Άσαντ, όλες οι μειονότητες θα εξολοθρευτούν. Μαζί με τους χριστιανούς είναι και άλλες μειονότητες, γνωστικοί, εδεσιακοί, αδελφότητες των Σούφι, Δερβίσιδες, Ουρφαλοί, αυτό που λέγαμε προλίγου, που είναι από τους αρχαιότερους χριστιανούς με τη μουσική του Αγίου Εφραίμ. Σημειωτέων ότι αυτή η μουσική είναι και η ρίζα και της, αυτό που ξέρουμε για βυζαντινή μουσική, αλλά και της μουσικής των Δυτικών. Για τους μουσικολόγους λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να μην χάσουν αυτή τη ρίζα από τις επιστημονικές ταμπλέτες και μελέτες. Αλλά μαζί με αυτούς χάνονται όλες οι μουσικές παραδόσεις της χώρας και γενικά οι παραδόσεις της χώρας όταν αλλοιώνονται έτσι οι πληθυσμοί. Και πάρα πολλοί πρόσφυγες από τη Συρία πήγαν στην Αντιόχεια, αλλά και πολλοί πρόσφυγες από το Ιράκ
και από τα Παλαιστινιακά εδάφη είχαν έρθει στη Συρία. Τώρα όλοι αυτοί γεμίζουν τις θάλασσες και θαλασσοπνίγονται. Να πούμε ότι στην Αντιόχεια είναι μια κατάσταση λίγο δύσκολη, γιατί ακριβώς έχουν πάει πολλοί χριστιανοί στην πόλη αυτή, αλλά στην πόλη αυτή έχουν δημιουργηθεί και οι μεγάλες ομάδες των Μουτζαχεντή, οι οποίοι εξορμούν από την Αντιόχεια προς τη Συρία, και σας έχω εδώ μια φωτογραφία η οποία είναι ιδιαίτερα σοκαριστική. Ένας Μουτζαχεντή φοράει από... πώς να πω, από προβοκάτσια, από ηρωνία, ένα πετραχύλι ιερέως, και νομίζω ότι είναι ενδεικτικό του κλίματος το οποίο υπάρχει αυτή την εποχή στην περιοχή, να καταστραφεί ό,τι είναι χριστιανικό. Εδώ είναι μία μελέτη των ειδικών για την ταυτότητα των Ρωμιών και των χριστιανών της Συρίας, και αποδεικνύει ότι οι περισσότεροι ανάγονται πραγματικά στους Έλληνες της ελληνιστικής και της βυζαντινής εποχής, και όχι μόνο στους τελευταίους που ήρθαν κατά την Οθωμανική εποχή, γιατί κάπου είχε επικρατήσει η εντύπωση ότι οι Έλληνες της Συρίας είναι αυτοί που έφυγαν από την Ελλάδα κατά την Οθωμανική εποχή. Εδώ βγάζουμε τη ρίζα τους να είναι πολύ αρχαιότεροι. Εδώ είναι εικόνες από την παραδοσιακή συνοικία τη χριστιανική της Δαμασκού. Υπάρχει ακόμα, δεν ξέρω για πόσο καιρό και τι έχει υποστεί σαν ζημιές, αλλά βλέπουμε και το Σταυρό και το Χριστό που είναι, ήταν ακόμα μέχρι πέρυσι στη θέση του. Τώρα δεν ξέρω φέτος τι έγινε. Εδώ... ο Τίμιος Σταυρός, ο Τίμιος Διανικό τομέα τέλειωσε. Τέλειωσε, σαφώς. Εδώ έχουμε τα υπολείμματα από τον ναό του Δία στη Δαμασκό, και αυτός ο ναός έγινε στη συνέχεια βασιλική, και στη συνέχεια στον ίδιο ναό έγινε το τέμενος των Ομεϊαδών, που έχει μέσα ακόμα, συνεχίζει να έχει το κουβούκλιο με την κάρα του Αγίου Ιωάννη. Και αυτή η αρχιτεκτονική έγινε το μοντέλο για την δομή όλων των τζαμιών στον κόσμο. Και εδώ οι χριστιανικές εκκλησίες, μερικά κομμάτια. Έχετε φέρει υλικό, κύριε Γεωργόπουλε, κύριε Κακόπουλε. Νομίζω ότι είχα και κύριε Τρέφα. Ωραία, δεν πειράζει. Θα σταθούμε λοιπόν σε αυτές τις εκκλησίες. Κάποια άλλη στιγμή θα το κάνουμε όταν θα το έχετε. Και εγώ δεν έβαλα περισσότερες, γιατί σας άφησα χώρο για να δείξετε τα δικά σας. Δεν πειράζει. Βλέπουμε όμως ενδεικτικά όλες αυτές τις παλαιοχριστιανικές εκκλησίες για να μας δείξουν ότι έχουν όλες δομή αρχαιοελληνική, Έλληνο-Ρωμαϊκή, που στη συνέχεια γίνεται με όλες τις μετατροπές βυζαντινή. Η δομή, η βασική, οι πρώτες εκκλησίες είχαν αυτή την Έλληνο-Ρωμαϊκή δομή. Αυτές όλες οι εκκλησίες είναι σε αφανείς εκτάσεις, τις λεγόμενες νεκρές πολιτείες. Και είναι νεκρές γιατί όλες αυτές οι εκκλησίες είναι σε περιοχές που ήταν πλέον ακατοίκητες. Και πρέπει να σας πω ότι δεν έχει μείνει από αυτές τις εκκλησίες ούτε πέτρα. Έχουν πάρει όλες τις πέτρες, είτε γιατί έγιναν σειράξεις πολεμικές στο χώρο αυτό και οι εκκλησίες υπέστησαν ζημιές, είτε γιατί τις κατέστρεψαν εθελουσίως, είτε γιατί οι τόποι κάτοικοι από τις γύρω περιοχές μάλλον τις πήραν για δομικά υλικά. Πέτρα, πέτρα τις έχουν καταστρέψει, δεν έχει μείνει τίποτε. Εκτός από κάποιο το βασικό, εδώ το βασικό πυλώνα από την εκκλησία του Αγίου Σημεών, όλες οι άλλες εκκλησίες στις νεκρές πολιτείες τις έχουν καταστρέψει τελείως. Σκοπός είναι να εκλείψει το χριστιανικό στοιχείο από την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτό. Και άλλο ένα παράδειγμα, εδώ μία αρχαιοπρεπέστατη εκκλησία, αρχαιοπρεπέστατος ναός, ο οποίος έγινε εκκλησία.
έγινε εκκλησία, βλέπουμε τους κορινθιακούς κύονες, μετόπες και κορινθιακοί κύονες που χρησιμοποιούνται, ο Ρόδακας μένει και τα φύλλα της Ακάνθου μένουν και οι σπήρες βασικά διακοσμητικά στοιχεία, προσθέτουμε το σταυρό και έχουμε μία βυζαντινή κολόνα. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το δέσιμο, αυτό το πέρασμα του ενός πολιτισμού μέσα στον άλλο. Και εδώ έχουμε τοιχογραφίες από την Παλμύρα για να δούμε ότι βασικά διακοσμητικά στοιχεία δεν είναι αρκετά δυνατό και δεν το δείχνει. Κοιτάξτε αυτό το στοιχείο πώς γίνεται άγγελος μέσα στη βυζαντινή τοιχογραφία. Τα ζώα, τα ελληνιστικά, ψηφιδωτά μπαίνουν στις εκκλησίες μέσα σε όλα τα ψηφιδωτά των πρώτων βυζαντινών εκκλησιών σε όλη τη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε εδώ ψηφιδωτά βυζαντινά και ελληνιστικά και ανάγλυφα. Αυτό κάτω είναι ανάγλυφο από τη Δούρα Ευρωπό. Κοιτάξτε το πρόσωπο του Χριστού και δίπλα είναι αγιογραφία από την Ομορφοκλησιά. Βλέπουμε ότι είναι ακριβώς το ίδιο πρόσωπο. Ακριβώς με τα ίδια στοιχεία, αντιγραφή απόλυτη του ενός και του άλλου. Και εδώ βλέπουμε ένα από τα μοσαϊκά της Απάμιας και δίπλα τον Άγιο Γεώργιο, ακριβώς με τα ίδια στοιχεία. Αυτή η συνέχιση του ενός πολιτισμού μέσα στον άλλο είναι και η διαχρονικότητα του ελληνικού πολιτισμού που από την αρχή της αρχαίας Ελλάδας περνάει στην ελληνιστική εποχή και μετά στη Βυζαντινή. Και εδώ ένα ανάγλυφο από την Παλμύρα και μία τοιχογραφία, η γυναίκα με το παιδί, που το ξαναβρίσκουμε σαν θέμα στην Παναγία. Και εδώ τα μοσαϊκά της Αγίας Σοφίας, τα φημισμένα βυζαντινά μοσαϊκά που προέρχονται από τα μοσαϊκά της Αντιοχίας και τα ξαναβρίσκουμε στον τέμενο των Ομεϊαδών, που είναι από τα πιο φημισμένα μοσαϊκά του κόσμου και είναι βυζαντινά μοσαϊκά από τεχνίτες της Αντιοχίας. Τα βλέπουμε εδώ αυτά τα βυζαντινά μοσαϊκά που μας επιβεβαιώνουν για τους 10 αιώνες συνεχούς ελληνοφωνίας και ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας της περιοχής αυτής μέσα στους αιώνες έως το 705 και πιο αργότερα ακόμα, ναι, μεν το κατήργησε ο Βαλή το 705, αλλά συνεχίζει η ελληνική γλώσσα στους λαούς να είναι ακόμα χρησιμοποιημένη, όπως μας λένε. Αυτό εξηγεί και την παρουσία του Ιωάννη του Δαμασκηνού το 750 και όλων των ιεραρχών και των πατέρων της Εκκλησίας μας, που ήταν όλοι ελληνόφωνοι από όλες αυτές τις περιοχές και αναρωτιόμαστε πώς ο Ρωμανός ο Μελωδός έγραψε αυτές τις υπέροχες μελωδίες, αυτά τα υπέροχα ποίηματα. Εδώ έχουμε τη γέννηση της έμπνευσης της βυζαντινής τεχνολογίας που αντλεί μέσα από την ελληνιστική και την ελληνική ποίηση όλη την πηγή και τον άμα. Ο ωραιότερος των πύργων όλου του κόσμου έχει χαρακτηριστεί ο πύργος, το κάστρο των υποτών, είπε ο Άγγλος συγγραφέας Λάουρανς όταν ήρθε στην περιοχή αυτή. Είναι ένα από τα κάστρα των υποτών που ήταν το πιο καλοδιατηρημένο. Έχει σχεδόν καταστραφεί. Το βλέπετε εδώ τις βόμβες που υπέστη στη μέση, αλλά δεν ήταν μία φορά. Επανειλημμένος έχει βομβαρδιστεί, γιατί καταλαβαίνετε, ολόκληρο κάστρο το είχαν καταλάβει και νομίζω ότι ακόμα το έχουν καταλάβει, γιατί είναι αδύνατο να τους βγάλει κανείς από τη μέση, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σχεδόν στα παράλια της Ασίας Πολύπης, της Συρίας, πολύ κοντά στη Λατάκια, μεταξύ Λατάκιας και Βέλιας, πήγα να πω, και Αλέμα. Είναι πάρα πολύ... Ορίστε. Μαρμαρίτα. Ναι, Μαρμαρίτα. Αν να τους πω Μαρμαρίτα δεν θα λέει τίποτα, αλλά τους λέω ότι είναι στα παράλια και είναι κοντά στη Λατάκια, ένας χώρος ο οποίος πραγματικά δεσπόζει
όλης της Ναυσιπλοείας και όλης της περιοχής είναι ένας κομβικός χώρος και φυσικό είναι όποιος προσπαθεί να καταλάβει την περιοχή μέσα από αυτό το πύργο νομίζω ότι μπορεί να την ελέγξει. Το θέμα είναι ότι ήταν ο πιο καλοδιατηρημένος και ήταν για τους μελετητές και τους ειδικούς ένα κόσμημα, διότι είχε όπως η Παλμύρα για τους ελληνιστές, έτσι και το Κράκτον υποτό για τους μελετητές της μεσαιωνικής εποχής, έχει όλα τα στοιχεία των κατασκευών της εποχής εκείνης. Και εδώ στην Αλέπο, η αρχαία Βέρεια, του Σελεύκου και του Αλεξάνδρου, η Αλέπο ή το Χαλέπι, όπως το λένε τελευταία, με το κάστρο της που είναι από τα αρχαιότερα και τα ωραιότερα του κόσμου, βομβαρδίστηκε και αυτό ανηλαιώς, διότι από εκεί ξεκίνησαν όλες οι μάχες, καθότι είναι ένα κομβικό σημείο το οποίο όλοι προσπαθούν να ελέγξουν και γιατί οι εξορμήσεις από τα βόρεια σύνορα της Συρίας, δηλαδή από την Τουρκία, είναι πιο κοντά στο Χαλέπι που προσπάθησαν ευθύς εξ αρχής να το ελέγξουν. Και βλέπουμε εδώ την προστινή πλευρά του κάστρου, βλέπουμε κάτω το μεγάλο σεράι, δηλαδή το παλιό πλάτι, και εδώ τον θόλο πάνω από το θρόνο. Αυτά έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές. Πρέπει να πούμε ότι το τζαμί της Αλέπο είναι το ίδιο σχεδόν με το τζαμί των Ομεγιαδών στη Δαμασκό, δηλαδή θεωρούνται από τα ωραιότερα του κόσμου, είναι κοσμήματα και ο τούλος ιδιαίτερα, ο θόλος, στο τζαμί της Αλέπο θεωρείται από τους ωραιότερους του κόσμου. Και εκεί έπεσε οι βόμβες ευθύς εξ αρχής και το κατέστρεψαν τελείως. Και ο Μιναρές. Ο Μιναρές είναι 45 μέτρα, ήταν 45 μέτρα ύψος, θεωρείται από τους ωραιότερους του κόσμου γιατί είναι περίτεχνος ως προς τη διακόσμησή του με κουφικές επιγραφές και για τους ειδικούς θεωρείται ένα αριστούργημα. Καταστράφηκε τελείως, βλέπετε η εικόνα δίπλα, ισοπεδώθηκε τελείως, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει ποτέ να αναστηλωθεί. Και εδώ το σουκ, το φημισμένο σουκ που ερχόντουσαν από όλες τις περιοχές, γύρω περιοχές, το σουκ της Αλέπο, θεωρείται από τα πλουσιότερα και τα πλέον παραδοσιακά, καταστράφηκε τελείως και από τους βομβαρδισμούς και από την πυρκαγιά που ακολούθησε τους βομβαρδισμούς και δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Εδώ μερικές εικόνες από την πόλη που θεωρείται πραγματικά ένα κόσμημα πολιτείας, μία από τις αρχαιότερα κατοικημένες πολιτείες του κόσμου, όπως και η Δαμασκός. Δεξιά βλέπετε καταστροφές. Εδώ μία χριστιανική εκκλησία μαζί με τα γύρω κτίρια και για να μην είμαστε να μην είμαστε απόλυτοι, εδώ βλέπετε και τέλος. Στο Χαλέπι, είμαστε ακόμα στο Χαλέπι. Και εδώ έχουμε την καταστροφή του τεμένους και των γύρω κτιρίων. Είχα και άλλες φωτογραφίες, αλλά να μην σας κουράσω, είναι πραγματικά μία πόλη σχεδόν ισοπεδωμένη. Εδώ έχουμε, σας βάζω διάφορα αποκόμματα από εφημερίδες για να δείτε πόσο πολλοί έχουν ευαισθητοποιηθεί, ξένες εφημερίδες. Εδώ έχουμε ένα πλήρη κατάλογο των καταστροφών που δόθηκε από την UNESCO και εδώ όλη η πολιτιστική κληρονομιά της Συρίας καταστρέφεται. Εδώ μία εικόνα της Αγίας Θέκλας για να δούμε πώς ήταν πριν. Εδώ η Μαλούλα, τα κανόνια των ανταρτών στη Μαλούλα και εδώ πολιτοφυλακή από Χριστιανόπουλα που πραγματικά αντιστάθηκε με δέος, με στέγος για να κρατήσει την πόλη παρόλο ότι βομβαρδίστηκε, έχει υποστεί πολύ μεγάλες καταστροφές αλλά φαίνεται ότι ανακαταλήφθηκε. Το θέμα είναι ότι όλοι οι χριστιανοί φύγανε από την πόλη αυτή, υπέστησαν μεγάλες βιαιότητες. Δεν θέλω να δώσω λεπτομέρειες γιατί δεν είναι ευχάριστες να τις ακούμε. Ορισμένες πραγματικά είναι πολύ σοκαριστικές. Και μία εικόνα κάτω έτσι ενδεικτικά που την δημοσίευσε η Δευτεροτυπία. Και εδώ από τις τελευταίες εικόνες, νομίζω είναι λίγες μέρες που έγινε ένα από τα τελευταία
πολεμικά περιστατικά, παγιδευμένο αυτοκίνητο μπροστά στο σταθμό, στο περίτεχνο σταθμό του ηλεκτρικού στη Δαμασκό που είχε γίνει από τους Γάλλους. Πάρα πολύ ωραίο κτίριο. Είχαμε 16 νεκρούς και λίγες ώρες μετά στη Σουέιντα, λίγα χιλιόμετρα παραπέρα, άλλους 8 νεκρούς, για να θυμηθούμε ότι στα 2,5 χρόνια έχουμε 120.000 νεκρούς. Και δεν είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα μόνο, είναι τα εκατομμύρια του κόσμου που έφυγαν από τις περιοχές αυτές, οι μεν πλούσιοι γιατί πήγαν στο Παρίσι ή στο Λίβανο, οι δε χριστιανοί γιατί υπέστησαν αρκετά προβλήματα. Και αν τυχόν δεν λυθεί το πρόβλημα, φαίνεται ότι θα υποστούν ακόμα περισσότερα. Ο Σύρος ποιητής και λογοτέχνης Μωτάς Εντάκλα γράφει: «Ξεκίνησαν και κλέβουν τις ελληνικές αρχαιότητες και θα συνεχίσουν μέχρι που να μην μείνει τίποτα». Αν δεν έχεις πολιτισμό, δεν έχεις μέλλον. Ή το ξεχνάμε κι εμείς, ή πως θα πρέπει κι εμείς να προσπαθήσουμε να διασώσουμε το δικό μας πολιτισμό που θα είναι και το δικό μας μέλλον. Γιατί το βλέπω έτσι πολύ σκούρο. Στη Χόλμς δεν υπάρχει αρχαίο έβριμα και τείχος που δεν φέρει αρχαία ελληνική επιγραφή. Η πόλη ισοπεδώθηκε. Η Συρία, παρότι γεμάτη αρχαιοελληνικές αρχαιότητες, είναι μια χώρα φορέας των πολιτισμών του κόσμου. Όλοι οι πολιτισμοί πέρασαν και άφησαν το αποτύπωμά τους. Καταστρέφουν με μανία και το χριστιανικό πολιτισμό. Κάνουν κλιάτσικο. Όλα γίνονται για τις πρωτοπαραγωγικές πηγές μας. Και βεβαίως είναι ένας πόλεμος κατά του Συριακού πολιτισμού και όλων των χριστιανικών ιχνών του επί Συριακού εδάφους. Εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες θα εξαφανιστούν. Η μουσική όλων των ειδών θα εξαφανιστούν. Θυμόσαστε που είπαμε και στο Αφγανιστάν. Η μουσική απαγορεύεται πλέον. Και μιλάει για την ανησυχία των μουσικολόγων και τους ορφανούς ψάλτες. Να σημειωθεί ότι διαφαίνεται από τις εξελίξεις ότι δημιουργήθηκε de facto ένα κουρδικό κράτος, το Νότιο Κουρδιστάν. Και γι' αυτό η Τουρκία έχει ακόμα περισσότερες ανησυχίες. Να πούμε επίσης για τη διαδήλωση μπροστά στην πρεσβεία του Κατάρ στο Παρίσι, που κατά κάποιο τρόπο επισημοποιεί αυτό που πολλοί και εσείς ιδιαίτερα γνωρίζετε, πολλοί κόσμος δεν ξέρει από πού υποκινείται η όλη διαδικασία της καταστροφής της Συρίας. Εκείνο που συγκράτησα εγώ και που έβαλε σε αυτό το κομματάκι δίπλα είναι ότι οι διαδικασίες έχουν προχωρήσει για να εκλείψει η χριστιανική παρουσία στη Μέση Ανατολή. Από αυτό το βιβλικό χώρο, από αυτό το λίγνο του χριστιανικού πολιτισμού θα λείψουν ύστερα από λίγο καιρό οι χριστιανοί. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι η τελευταία έκθεση της Σίβητας το επιβεβαιώνει για την εξάλειψη των χριστιανών στην περιοχή. Αλλά αναρωτιέμαι, τι νόημα είχε η παρουσία της χριστιανικής ηγεσίας στο Κατάρ και τι είδους συνομιλίες και συμφωνίες είχε με αντάλλαγμα οικονομικές επενδύσεις από το Κατάρ. Ερώτηση κάνω. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Και να τελειώσουμε με τις εκκλήσεις που κάνει η UNESCO. Η κυρία Ειρίνα Μπούκοβα δεν σταματάει να κάνει εκκλήσεις. Το πιάτσικο των Συριακών αρχαιοτήτων και το ξεπούλημα στο εξωτερικό οργιάζει. Πολλούνται στις αγορές της Μέσης Ανατολής και μέσω Sky. Δεν χρειάζεται να πάρει τώρα πια στην αγορά. Στην Ελλάδα έφτασαν αντικείμενα προς πώληση, λέει ο Άρεφ
αλλά ένας Σύριος παράγων, ο οποίος γνωρίζει καλά το τι γίνεται εδώ. Πρόσφατα κατασχέθηκαν από την Ιντερπόλ στη Βηρυτό ψηφιδωτά και πολλά αντικείμενα από λιλασίες αρχαιολογικών χώρων, και η UNESCO κάνει έκκληση στις όμορες χώρες να προσέχουν τα σύνορά τους. Λες και οι λαθρέποροι περνάνε από τα σύνορα και κάνουν τελωνιακές αναγγελίες. Και τελικά έστειλε εμπειρογνώμονες η UNESCO στη Συρία για να προσπαθήσουν να καταστήλουν όλες αυτές τις λαθρώνες καφές, αλλά σε μία χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο ούτε να ταξιδεύεις από τη Δαμασκό στην Παλμύρα, είναι 200 χιλιόμετρα και ο Θεός ξέρει τι θα βρεις στο δρόμο σου, δεν είναι καθόλου εύκολο. Ούτε καν μέσα στη Δαμασκό μπορείς πλέον σήμερα να είσαι σίγουρος, γι' αυτό και οι περισσότεροι, τουλάχιστον όσοι μπορούσαν, έχουν φύγει. Και με δύο λόγια να πω, έχω ακόμα 5 λεπτά καιρό να σας πω, να δείξουμε εικόνες και από τους άλλους πολιτισμούς που είναι πάρα πολύ σημαντικοί στη Συρία. Βλέπουμε, είναι μια χώρα που κατοικείται από τη βιβλική εποχή. Οι Ασσύριοι στην Έμπλα έχουμε σημειτικές φυλές από, που κατοικούν τη χώρα από το 6000, το 2400 ήταν η άνθηση της πόλης. Εδώ βρέθηκε η σπουδαία βιβλιοθήκη με ταμπλέτες φινοειδούς γραφής, της βιβλιοθήκη, μάλλον το λογιστήριο θα έλεγα, του παλατιού, που μας δίνει με τις ταμπλέτες αυτές όλη την διπλωματική αλληλογραφία και όλες τις οικονομικές συναλλαγές με τις διάφορες χώρες σε όλη την επικράτεια της Μέσης Ανατολής. Μιλάμε για μια διεθνή με τα σημερινά δεδομένα οικονομική δραστηριότητα της πόλης αυτής, που έχει περίτεχνη, βλέπετε περίτεχνα αντικείμενα, ωραία κομμάτια. Χρονολογούνται από την εποχή του Χαλκού. Εδώ έχουμε το Μάρι, μια πολιτεία κοντά στην, στο Ιράκ, που χρονολογείται από το 4000, κατελήφθη το 1800 από τους Βαβυλώνιους, και βλέπουμε την περίτεχνη επίσης τέχνη των Σουμερίων και των Αμορριτών κατοίκων, και αυτή έχει σπινοειδή γραφή. Και συνεχίζει με την εκλεπτισμένη τέχνη των Σουμερίων. Οι Ούγγαροι που είναι στα παράλια και η οποία επίσης κατοικείται από πάρα πολύ καλά το 1600, καταστράφηκε το 1400 και ήταν μια πόλη κράτος η οποία είχε πολύ έντονες οικονομικές συναλλαγές με τη Δύση, θα λέγαμε, με τους Μυκηναίους, με τους Αιγυπτίους. Έχουν βρεθεί πάρα πολλά μυκηναϊκά αντικείμενα, μεγάλη πολιτεία, τεράστια πολιτεία με πάρα πολύ σημαντικό πολιτισμό και έντονες διπλωματικές συναλλαγές με διάφορες χώρες. Και εδώ βρέθηκε αυτό το προήμιο αλφαβήτου, στο οποίο, για το οποίο χτυπιώνται πολλοί γλωσσολόγοι, μάλλον οι γλωσσολόγοι του κόσμου έχουν αποφασίσει ότι είναι το προήμιο όλων των αλφαβήτων που γνωρίζουμε. Ορισμένοι έχουν αντιρρήσεις, αλλά έχουν βρει ότι εξελίχθηκαν διάφορα αλφάβητα από το αλφαβητάριο αυτό. Και δύο λέξεις για την Ισλαμική τέχνη της Συρίας, έτσι για να έχουμε μια αντίληψη πόσο περίτεχνα είναι όλα αυτά. Ένας πολιτισμός ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και μεγάλης τέχνης, τα εγχάρακτα της Δαμασκού, η λεγόμενη δαμασκινή τέχνη, τόσο στην υφανική με τον μπροκάρ και τα μετάξια που ερχόντουσαν από την Ανατολή και γινόταν εδώ η υφανική τέχνη, και τα εγχάρακτα πάνω σε χαλκό, σε μπρούτζο με ασίδι και χρυσό ή με ελεφαντοστό στα ξύλινα, και το σουπ της Δαμασκού με όλη αυτή την τέχνη, τη δαμασκινή,
ένα μέρος της οποίας έχει διατηρηθεί στο Τολέδο, αλλά που ήταν πραγματικά η μάνα της ελληνιστικής και στη συνέχεια βυζαντινής και ισλαμικής τέχνης. Αυτή λοιπόν η Συρία είναι μια χώρα με πολύ μεγάλο πλούτο πολιτιστικό, πραγματικά ένα λίκνο πολιτισμών και ένα διαμάντι για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Για μας δε τους Έλληνες, ένα σπουδαίο σημάδι, ένα αχνάρι σπουδαίο που άφησε εκεί ο ελληνικός πολιτισμός, μια σημαντική σελίδα της ελληνικής, της ελληνιστικής ιστορίας. Μια μνήμη πολύτιμη για τους Έλληνες και για τους Μακεδόνες ιδιαίτερα που σήμερα χάνονται. Ευχαριστώ. Από την Παλμύρα, η σκέπα. Ποιος είναι ειδικός στο κομπιούτερ? Πού είναι η διάθεση? Ελάτε, ελάτε, στρατηγέ μου. Δεν είναι εδώ. Ποιος είναι άλλος ειδικός στο κομπιούτερ που μπορεί να βοηθήσει? Ναι, ελάτε. Όποιος είναι ειδικός. Ναι, ξέρω. Κάπου εδώ. Πρέπει να το βάλει κάποιος. Και πραγματικά αυτά που θα μας πει αξίζει να την ακούσουμε και να ζήσουμε μία μέρα περιδιαβαίνοντας την Παλμύρα. Κυρία Τσόκ. Καλησπέρα. Τα χιπαλμύρα πάθαινα όταν αντίκριζα την Παλμύρα και την πρώτη φορά και την τελευταία. Τα χιπαλμύρα έχουν και απόψε, θα μου το συγχωρήσετε. Πριν αρχίσουμε όμως για την Παλμύρα, να σας πω το εξής. Όταν πήγα πρώτη φορά στην Απάμια, έβγαλα μια φωτογραφία, την έδειξα στην κυρία Δεμποράκη, όλο θυμό. Μια γιαγιά είχε πάρει ένα ολόκληρο κορινθιακό κοιονόκανο και είχε στήσει επάνω στο χιό, το είχε πάρει ανάποδα στην αυλή της και είχε βάλει επάνω ένα γυρόμυρο. Όσοι μεγαλώσατε σε χωριό, θα θυμάστε τι είναι ο γυρόμυρος. Δύο πέτρες ή επάνω στριχογυρίζει και αλέπει σιτάρι ή οτιδήποτε άλλο θέλει να καλέσουν. Λοιπόν, αυτόν είχε η γιαγιά. Εκείνο το χιονόκρανο, φίλες και φίλοι, μπορεί να ήταν το πιο τυχερό. Μπορεί εκεί στην αυλή της γιαγιάς να διασώθηκε. Επίσης, η κυρία Δεμποράκου έδειξε μια εικόνα από την Παλμύρα, από την αγορά της Παλμύρας. Εκεί υπήρχε μια επιγραφή που άρχιζε με ελληνικά, καθαρά ελληνικά γράμματα, προστάγματι, τη βουλή και δικαίω. Αυτή η στήλη, ευτυχώς, σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο του Ερμητάς, στην Αγία Πετρούπολη, στο Λέντε, όπως θέλετε, στο Λέντε. Λοιπόν, να δούμε, προχωράμε. Λοιπόν, θρυλική η συνομιλία, φίλες και φίλοι, μια βασίλισσα που θα ήθελαν την πρώτη της μοίρα, θα την ήθελαν πολύ. Και παλιότερες που θα θέλανε να γίνουν βασίλισσες, αλλά και οι σημερινές που θαυμάζαν και θαυμάζουν τα κοσμήματα που βρέθηκαν, τα καλά που είχε, τη μόρφωσή της, όλα αυτά που είπε και η κυρία Δημοράκη. Επιτρέψτε μου δύο λόγια, όπως τα βρήκα. Ήταν και νέος, συνετής στις σκέψεις της και σταθερής στις αποφάσεις της. Σκληραγωγημένη, με μεγάλη αντοχή, ευχαριστώ, με μεγάλη αντοχή η βασίλισσα δεν φοβόταν ούτε κρύο ούτε ζέστη. Δεν ταξίδευε ποτέ με κλειστό αμάξι. Πήγαινε καβάλα στο άλογο της ανάγκας. Επικεφαλής του στρατού της κάλπαζε ακούραστη ώρες ολόκληρες. Παρά όμως τις αρενομές και πολεμικές αρετές της, δεν έπρεπε να είναι γυναίκα και να έχει και τις γυναικείες κρίσεις. Αγαπούσε πολύ την πολυτέλεια και είχε μεγάλη δυναμία στα πλούσια και τυχωτά φορέματα που ήταν διακοσμημένα με πολύτιμες πέτρες. Εντάξει κύριε Βαγγέλη, νομίζω ότι πάμε καλά. Πάμε από το πάνω. Ωραία, εσείς ευχαριστώ. Στην πολυτέλεια μιμείται την αυλή των μεγάλων βασιλέων της Περσίας.
μπορούσε, όπως έτσι οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι, τα συμπόσια και το ποτό, έδινε πολύ με τους αξιωματικούς της, διατηρώντας όμως πάντοτε την υφαλιότητά της. Όπως και στην πρόγονό της Κλεοπάτρα, της άρεσε να πίνει σε χρυσά ποτήρια, στολισμένα με πολύτιμες πέτρες. Μια μικρή εικόνα από την θρυλική βασίλισσα της Παλμύρας, τη Ζινοβία. Πάμε λοιπόν σε ένα οδηγορικό που σας είπα ότι η Πάτρα μας έκανε να κάνουμε ένα έλεγμα καρδιοκτήτη. Γιατί για να φτάσεις στην Παλμύρα διανύεις περίπου 230 χιλιόμετρα κυριολεκτικά μέσα στην άμμο. Μια απέραντη έρημος και ύστερα από μια απότομη στροφή του δρόμου να βρίσκεσαι σε ένα σημείο που να ειρηνίζει, όπως είπε η κυρία Γρηγοράκου, και να λες τώρα που βρίσκομαι. Βρίσκομαι στην Επίδαυρο, βρίσκομαι στους Κυλίκους της Μακεδονίας. Πού στο καλό βρίσκομαι. Κι όμως είχε σκεφτεί σε μια πόλη αραβική, σε μια πόλη της Συρίας, ήταν εκεί αποτυπωμένη όλη η Ελλάδα. Δεν θα πω στα ιστορικά, ήδη και η κυρία Γρηγοράκου. Εμείς πάμε το οδηγορικό μας στο αρχαιολογικό. Ναι. Μια πρώτη εικόνα της Παλμύρας, έτσι, ή ήταν κάτι άλλο πριν και εγώ το έδειξα, όχι. Όπως τη βλέπουμε, και το όνομά της Τανδμόρ. Τανδμόρ στα αραβικά θα πει πόλη των Φινίκων. Εκεί από μια γωνιά πίσω από τον ναό του Δία βλέπουμε την έρημο, γεμάτη φινικές, γεμάτη ροδιές και σήμερα, μη σας παρεμπαράσετε, γεμάτη και ελιές. Η μεγάλη οδός των Σιλών, των Κιών, αρχίζει μπροστά εδώ από την πύλη του Αδριανού. Πόλη του Αδριανού ονομαζόταν για ένα διάστημα η Παλμύρα, αυτά τα είπε και η κυρία Γρηγοράκου που να μην επαναλαμβάνω. Προχωράμε. Στον πρώτο ναό που συναντάμε, οι αρχαιολόγοι τον λένε ναό του Απόλλωνα, ο ναός του Νέμπο για τους Ήλιους. Και προχωράμε. Να πάμε όμως παρακάτω. Ξανά η πύλη του Αδριανού. Δεν μοιάζει με τη δική μας πύλη του Αδριανού. Πάλι η οδός των Στυλών και υπάρχουν κάποια πράγματα εδώ. Να τα εξηγήσουμε. Λέγονται κυλίβαντες. Πάνω σε αυτούς τους κυλίβαντες έπαιρναν στην αρχαιότητα τα αγάλματα των ευεργετών της πόλης. Και επειδή κάθε ευεργέτης ήθελε να είναι εκεί στημένο το όραγμά του, καταλαβαίνετε ότι έπαιρναν και όσο μπορούσαν περισσότερα πράγματα για την ευημερία της πόλης. Ορισμένοι όμως από τους κυλίβαντες χρησιμοποιούνταν και για να στείνονται φανή, ούτως ώστε το βράδυ, τη νύχτα, η πόλη να είναι φωτολογημένη. Να μια αναπαράσταση εδώ, πώς ήταν, νομίζω και η κυρία Γρηγοράκου το έδειξε. Πάλι η πύλη του Αδριανού με κορυφαίες χιονοστοιχίες είναι από την έξω μεριά. Στο βάθος ακριβώς εδώ φαίνεται ένα μέρος από τον ναό του Δία Βάλ. Κρίμα που δεν είναι ο φίλος μας, ο κοινός μας φίλος εδώ απόψε. Θα έχει να μας πει και εκείνος πολύ περισσότερα. Πάλι μια αναπαράσταση. Και εδώ όλα αυτά τα είδατε και με την κυρία Γρηγοράκου. Πάλι η Παλμύρα, όπως εμείς την είδαμε, φίλες και φίλοι. 90 άτομα από την παρέα εδώ πήγαμε στη Συρία και την Ιορδανία. Όλα αυτά που προηγούθηκαν, εμείς τα είδαμε, τα αγγίξαμε, τα χαρήκαμε και τώρα τα κλαίμε. Είναι η αναπαράσταση από τον ναό του Απόλλωνα, ο ναός του Νέμπο. Πάλι μια γεωνοστοιχεία, στο βάθος φαίνεται το τετράγωνο, μπορεί να είναι και η παρέα μας αυτή εδώ, δεν θυμάμαι από πού είναι η φωτογραφία. Και εδώ, πολύ σπουδαίο, το πολύ σπουδαίο θέατρο της Παλμύρας. Παραστάσεις από την αρχαία μυθολογία εδώ, ένα θέατρο που χωρούσε περίπου 15.000, σήμερα
Σε αυτή την εικόνα είναι το μισό, ακριβώς το μισό. Λειτουργεί και σήμερα. Έχει εκπληκτική ακουστική, ειδικά αν στηθείς κάπου... Αυτό θέλει μπαταρία. Αν στηθείς κάπου εκεί, έχουν κάνει και μια λακκουβίτσα στην πλάκα, ούτως ώστε να ακούγεσαι πάρα πολύ όμορφα. Εκεί διαβάζαμε πράγματα. Το θέατρο της Παλμύρας λειτουργεί και σήμερα ή μάλλον λειτουργούσε μέχρι να αρχίσουν τα προβλήματα της Συρίας. Δίνονταν εκεί παραστάσεις και μουσικές, γίνονταν μουσικά βρώμενα που βέβαια δεν έδιναν καθόλου με όλο το θέατρο. Και το τετράπυλο. Το τετράπυλο της Παλμύρας με πολύτιμο υλικό και μάλιστα οι δύο από τους Κίονες, οι δύο πρώτοι δεξιά όπως βλέπετε εσείς, έχουν έρθει από την Αίγυπτο. Το τετράπυλο ήταν το σημείο που διασταυρώνονταν οι δύο σπουδαίοι δρόμοι της πόλης κατά το οικοδόμιο σύστημα. Πάλι το τετράπυλο. Και εδώ ένας χώρος, φαίνεται, η αψίδα που φαίνεται στο βάθος είναι η αψίδα όπου περνάμε στο χώρο του θεάτρου. Και στα αριστερά σας αχνά φαίνεται το κάστρο του Μεσαίωνα που χτίστηκε αργότερα, το στρατηγείο του Διοκλητιανού, γιατί μετά την ήττα των Ρωμαίων επί της Ζενοβίας έγινε στρατώνας του Διοκλητιανού και βέβαια την πόλη, ό,τι δεν καταστράφηκε, χρησιμοποιήθηκε από τα ρωμαϊκά στρατεύματα. Το γενικό πλάνο της πόλης, τι είδαμε μέχρι τώρα, ο ναός του Δία που θα δούμε αργότερα. Έχουμε κάνει αρχή εμείς, θα δούμε σε λίγο τα λουτρά, ο ναός του Νέμπο, το θέατρο και την αγορά. Και η αγορά και εδώ ήταν η Βουλή, αλλά θα τα δούμε λίγο καλύτερα. Ποια εποχή πήγατε? Ορίστε. Ποια εποχή πήγατε? Πριν το 9. Το 2008, το 8, το 2008. Λοιπόν, είναι η αγορά. Έχουμε πάει στο ναό του Δία. Την αγορά την περάσαμε, κυρία Πληγοράκη, βιαστικά, ή θα την δούμε. Θα την δούμε αργότερα. 235 μέτρα είναι ο εξωτερικός τείχος. Όλο αυτό, 235. Το κεντρικό σημείο, αυτό είναι το καθεαυτού ιερό. Είπε η κυρία Γρηγοράκου ότι χωνόμουν κάτω από τις πέτρες. Από την κεντρική πύλη του ιερού, δηλαδή από εδώ, έχει πέσει όλο το συγκρότημα, αλλά έχει αποκολληθεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε αφήνει ένα κενό, είναι στημένο εδώ δίπλα. Εκεί από κάτω λοιπόν, μου είπε ένας ήλιος καλή του ώρα και να είναι καλά, λέει βάλε τη φωτογραφική σου μηχανή εδώ από κάτω και φωτογράφησε. Εγώ λοιπόν χώθηκα από κάτω και φώναξα Περιχαρής, ένας Δίας, όχι, ένας Ερμής και μια Αφροδίτη. Το έχω φωτογραφία, λίγο πιο κάτω θα το δούμε. Και θα δούμε και άλλα πράγματα από εδώ. Λοιπόν, να το πάλι το ιερό. Από αυτό το σημείο λείπει το κομμάτι που είναι εδώ πεσμένο. Να το, αυτό είναι. Δεν δουλεύει. Από εδώ το κομμάτι αυτό που θα έπρεπε να είναι πάνω από την είσοδο, έχει φύγει και είναι αυτό. Βέβαια το βλέπουμε εμείς από την πλευρά που δεν φαίνεται. Είναι σαν ένα πι, φανταστείτε. Σαν ένα πι και πάνω από το πι το γύσο του. Κάτω από το πι, εκεί ήταν χαραγμένος ο Ερμής και η Αφροδίτη. Θα δείτε παρακάτω τι σας λέω.
πάλι ο ναός του σε αναπαράσταση, ο ναός του βία. Οι δωρικές του κολόνες, γιατί έχει από όλα τα είδη. Εδώ βλέπουμε τις δωρικές. Το πάνω-πάνω κομμάτι λένε ότι είχε καθρέφτη. Εκεί που πάπεται με την κολόνα που θα έπρεπε να είναι... Εκεί, ακριβώς σε αυτό το σημείο, ο ναός του Βαάλ, του Δία Μπέλ, είχε καθρέφτες και λένε ότι ο ναός ήταν ορατός από 60 χιλιόμετρα μακριά. Τωρικές κολόνες, λοιπόν. Σε έναν άλλον χώρο από τον τοίχο, το γύρω-γύρω τοίχο, βλέπουμε τις κορινθιακές κολόνες στην Αναπαράσταση, φαίνονται και σήμερα στην πραγματικότητα. Και εδώ έχουμε τις Ιωνικές, δηλαδή ο ναός είχε στην ουσία και τα τρία είδη κοιώνων, και κορινθιακό και ιωνικό και δωρικό. Απ' την πύλη αυτή έμπαιναν, φίλες και φίλοι, τα προστισία ζώα που θυσιάζονταν μέσα στο μεγάλο χώρο του ναού. Υπάρχει και το σημείο όπου θυσιάζονταν το ζώο. Είχε ειδικό χώρο για να φεύγει το αίμα του ζώου και έλεγαν ότι το αίμα του ζώου πάει στο Θεό και το υπόλοιπο ζώο πάει στους ανθρώπους. Τι λυπείτε τα πανηγύρια μας σήμερα, τα λαϊκά μας πανηγύρια. Είναι στο ιερό, ένα μέρος του ιερού, βλέπουμε τα γύσα εδώ, πόσο ελληνικά μας φαίνονται και θα το δούμε και πιο καλά. Στην οροφή του είναι αυτό εδώ το πράγμα, το υπερό στο ναό του Δία, ρόδακες και περίπαιχνα στο γύρω-γύρω το ελληνικό στοιχείο. Μια λεπτομέρεια, δείτε πόσο ελληνικό μας φαίνεται με την άμπελο. Λεπτομέρειες για τα δύο προηγούμενα, εδώ είναι ρόβακες, εκεί είναι η άμπελος. Έχει βέβαια και εκεί που είναι η άμπελος έχει και ανανά και έχει και ρόδια, γιατί είναι τα τοπικά φρούτα, αυτά που πρόσφεραν στους θεούς οι ντόπιοι. Αυτό εδώ, δεν ξέρω πώς φαίνεται και πώς το βλέπετε. Αυτός είναι ο... φαίνεται... είναι από πάρα πολύ κοντά, γιατί πάνω από το κεφάλι μου ήταν τόσο. Και από τη μηχανή ήταν τόσο, ό,τι βγήκε. Όμως είναι το φτερό του Ερμή και μία γυμνή Αφροδίτη, πιστεύω να διακρίνεται. Όχι, δεν διακρίνεται, μόνο το φτερό του Ερμή φαίνεται. Λοιπόν, από το ίδιο ιερό, χάρακτες, το είδατε και πιο μπροστά, είναι χάρακτες, εγώ τις λέω Παναγίες, γυναικείες μορφές, γιατί είναι το ημάτιο της Παναγίας και δίπλα, πώς συνεχίζεται στη Βυζαντινή αγιογραφία το ημάτιο της Παναγίας. Η Παναγία η βραχοκρατούσα, ναι. Κάτι από τις λεπτομέρειες του ναού και του χώρου, το ελληνιστικό χώρο, όπως λένε οι αρχαιολόγοι, το βλέπουμε στα ελληνιστικά τα δικά μας. Αν δείτε την πύλη του Αδριανού, είναι πάμπολα σημεία τέτοια. Είναι το χώρο, το αυγό συμβολίζει τη ζωή, ενώ το ενδιάμεσο ξύφος θυμίζει το θάνατο, τους αγώνες, τους πολέμους, το αίμα. Αυτό το περίτεχνο, φίλες και φίλοι γλυπτών, το φωτογράφησα την πρώτη φορά που πήγα στη Συρία. Αυτό δεν το ξαναείδα ποτέ. Αυτό εξαφανίστηκε πριν αρχίσουν τα δύσκολα για τη Συρία. Ήταν μπροστά στην πύλη του Αδριανού αυτό. Πάλι αρχαιολογικά κομμάτια από τον ναό του Δία. Πεσμένα, θυμίζουν Ελλάδα και μην μου πείτε ότι είναι το αντίθετο. Πάλι περίτεχνο από τις διακοσμήσεις, από τις λεπτομεριακές διακοσμήσεις.
σκεφτείτε πόσο περίεργο είναι. Λεπτομέρειες βέβαια από αναπαραστάσεις. Πάλι το ελληνιστικό εδώ πάνω. Αυτό λειτουργεί όποτε θέλει. Εδώ είναι η τάφη. Πυργόσκινη τάφη. Μπαίνοντας στην παλμύρα, στα αριστερά μας, εκεί που σας είπα ότι αρχίζει το καρδιοτύπι. Αυτά βλέπουν τα πρώτα. Ευτυχώς που βρέθηκε, που η πόλη ήταν μέσα στην έρημο, είχε τα άσχημά του, αλλά είχε και τα καλά του για μας, γιατί η πόλη προστατεύτηκε τόσα χρόνια από την άμμο, προστατεύτηκε από τα στοιχεία της φύσης. Σήμερα δεν την προστατεύουν. Υπηρεγόταν τη σχημή τάφη, αναπαράσταση εδώ. Τον είδατε τον τάφο της Παλμύρας προηγουμένως, τον περίτεχνο. Εμένα το υπερόδοτο τάφο, κυρία Πηγοράκου, μου θυμίζει τον τάφο του Μηνία στο Ερχομενό. Με περίτεχνο το υπερόδοτο. Πάλι από τους τάφους, λεπτομέρειες. Σαρκοφάγι από τάφους οικογενειακούς. Αυτά ήταν στο Μουσείο της Δαμασκού. Ελπίζω εκεί να αναδιασωθούν. Οικογένειες. Έχει ονόματα. Ολόκληρες οικογένειες. Όχι, δεν έχει ονόματα. Και αυτό είναι από το Μουσείο στη Δαμασκό. Από τους τάφους της Δαμασκού, το κύπελο. Και αυτό είναι από τον τάφο της Δαμασκού. Με θυμίζει τροϊκό πόλεμο εδώ τα νύχτα σαρκοφάγος αυτή, οι διακοσμήσεις. Και αυτό ήταν το πρώτο που βλέπαμε, ευτυχώς, στο Μουσείο της Δαμασκού. Εσωτερικού τάφου, ο τάφος που έχει μεταφερθεί στη Δαμασκό κλείνει με μια τεράστια πέτρινη πόρτα, έτσι για να κλείνει, να ξεχωρίζει ο κόσμος των θνητών από τον κόσμο των που βρίσκονται πλέον στην Αθανασία. Σε πολλούς τάφους έχουν βρεθεί γυάλινα φιαλίδια, γυάλινα μπουκαλάκια για να τα πούμε με απλά λόγια. Υπήρχε, λέει, ένα έθιμο για να δείξει η σύζυγος στον σύζυγο ότι είναι θλιμμένη, μάζευε τα δάκρυά της, τα έβαζε στο φιαλίδιο και τα έφερε στον τάφο. Από αυτούς τους τάφους έχουν βρεθεί πάρα πολλά. Λοιπόν, το είδατε και με την κυρία Γρηγοράκου, πρωτομές από τους τάφους. Είδατε τα κοσμήματα, πώς κοσμούνταν οι γυναίκες της Παλμύρας. Δεν ξέρω αν όλες ήταν βασίλισσες ή γυναίκες πλουσίων, αλλά εκείνη την εποχή στην Παλμύρα όλες οι γυναίκες προσπαθούσαν να μιμηθούν τη βασίλισσά τους. Επομένως, το χρυσάκι και το κόσμημα πήγαινε και ερχότανε. Πάλι από τάφους. Πρωτομές. Έχω και μία παρακάτω που λένε ότι είναι η ίδια η Βυζινοβία. Τι είναι η Είναι και άλλη μία. Με την υπηρέτριά της. Με τον Αϊτό και με τον Αϊτό, ναι βέβαια. Δείχνει... Και είναι τη Δάφνη της Δόξας, αλλά είναι και άλλη μία που είναι και το όνομά της επάνω. Δεν ξέρω αν είναι. Εδώ δεν υπάρχουν. Αυτό που πέρασε στη Βυζαντινή αγιογραφία το είπε και η κυρία Γρηγοράκου. Πάλι πρωτομή από τάφο. Δεν θυμίζει το Περιστέρι του Πικάσο. Το παιδάκι δεν μοιάζει με έργο του Πικάσο. Με ένα πίνακα του Πικάσο, ναι. Νομίσματα, Βασίλισσα και Σεβαστή, το τελευταίο νόμισμα της Ζινοβίας. Λένε ότι η Ζινοβία είναι αυτή. Το βρήκα σε ένα βιβλίο, κυρία Γρηγοράκου, αλλά πρέπει να έχω και μία
άλλη, τα σκουλαρίκια της Ζηνοβίας, άλλη εποχή. Αυτά τα που έλεγε και το Μουσείο των Βελφών και έλεγε ότι είναι τα σκουλαρίκια της Ζηνοβίας. Χρυσά βέβαια. Εγώ στέκομαι εδώ. Είναι το τετράπυλο που είδατε προηγουμένως, δηλαδή το, δρόμο, το σημείο που διασταυρώνονταν οι δύο κύριες αρτηρίες της πόλης. Σε κάθε τετράπυλο ήταν τέσσερις πύλες. Κάθε πύλη είχε τέσσερις κύονες, δηλαδή 16 όλο το τετράπυλο. Και στο εσωτερικό του κάθε των τεσσάρων κύων υπήρχε ένα άγαλμα. Λένε οι ειδικοί ότι ό,τι έχει απομείνει, φίλες και φίλοι, από την περιλάλητη Ζηνοβία, είναι αυτό εδώ το ακέφαλο άγαλμα. Δυστυχία δεν είναι τόση δόξα και να μένει μόνο το ακέφαλο άγαλμα της, του Βιδία την Αθηνά την είδαμε. Το ακέφαλο άγαλμα, μισό λεπτάκι, εδώ. Αυτό το βιβλίο μου το έκανε δώρο αυτός που το έγραψε, ο Μουστάφα Κλάς. Δεν ξέρω αν κύριε Στοτιλή έχετε ακούσει για τον Μουστάφα Κλάς, ένας από τους σπουδαιότερους στρατηγούς του Άσαντ Πατέρα, ο αρχηγός όλων των στρατών της Συρίας. Ένας από τους ανθρώπους που θα πρέπει να ήταν ο πιο σεβαστός και ο πιο... πώς να πω, το πόπιτο των εχθρών της Συρίας. Το δεξί χέρι της κούρας. Ήταν ο γλυκύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ και έλεγε ότι Κλάς, το όνομά του, προέρχεται από το Άτλας. Εγώ είμαι Έλληνας, με έλεγε συνεχώς κάθε φορά να βλέπετε. Εγώ είμαι Έλληνας, εμένα με λένε Άτλας. Αλλά μου κόψατε το Α και έγινα Κλάς. Έγραφε τα ωραιότερα ποιήματα που έχω διαβάσει με τη μεγαλύτερη ευαισθησία που μπορείτε να φανταστείτε. Αυτός ο ποιητής έγραψε ένα βιβλίο για τη Ζηνοβία, βλέπετε εδώ, και είναι από τα ωραιότερα κυνήγια που έχω αποκομίσει από την Παλμύρα. Και διάβασα πολλές ιστορίες μέσα για την καστήλη Ζηνοβία, κάποια άλλη φορά θα τις πούμε. Να ρωτήσω κάτι. Η Παλμύρα πώς πέθανε. Σαν να μόνοι και στη Ρώμη. Ένα λεπτάκι και θα το πούμε. Εδώ, φωτογραφία αυτή είναι τραβηγμένη από μένα. Λέγοντας καληνύχτα στην Παλμύρα. Να της πούμε καληνύχτα. Και να πούμε καλημέρα πολύ σύντομα, γιατί θα είναι κρίμα. Η Παλμύρα την συνέλαβε ο Αβριλιανός, σας είπε η κυρία Γρηγοράκη. Τη Ζηνοβία λοιπόν τη συνέλαβε ο Αβριλιανός, την πήγε στη Ρώμη και το πούμε γιατί είναι. Γιατί κατά τη διάρκεια που οι Ρωμαίοι πολεμούσαν προς τη μεριά της Περσίας, τότε τους Πάρθες, η Ζηνοβία έκανε την εξόρμησή της σαν στρατηγός στο κεφάλι του στρατού της, όπως ακριβώς ο Αλέξανδρος ήθελε να μοιάζει με τον Αλέξανδρο, ήταν στρατηγός βασίλισσα, πήγαινε μπροστά με το σπαθί όπως ακριβώς ο Αλέξανδρος, όχι πίσω από τους επιτελείς της, μπροστά από τους επιτελείς της. Είχε τους σπουδαιότερους τοξότες και τους σπουδαιότερους καβαλάρηδες της εποχής εκείνης. Ήτανε πολύ πλούσια χώρα η Παλμύρα, ήτανε κόμπο στον δρόμο του μεταξιού, όλα τα πολύτιμα πετράδια, όλα τα πολύτιμη θησαυρή της Ανατολής περνούσαν από την Παλμύρα, ξεφόρτωναν στην Παλμύρα, φόρτωναν άλλα καραβάνια για άλλες περιοχές πριν να φτάσουν στη Δαμασκό που ήταν το τέλος. Οι έμποροι λοιπόν της Παλμύρας ήταν πολύ πλούσιοι. Το χρυσάφι έρεε στην Παλμύρα. Η Ζηνοβία είχε πολύ χρυσάφι και με αυτό το χρυσάφι δημιούργησε
ένα πολύ σπουδαίο στρατό την εποχή εκείνη και με τη δύναμη και την προσωπικότητα που είχε, ήταν και η ωραιότερη γυναίκα της εποχής της, αλλά και ο καλύτερος στρατιλάτης, στρατάρχης στο στρατό της. Πήγε λοιπόν και πήρε όλο το έδαφος από την Παλμύρα μέχρι τον Εύξηνο Πόντο, μέχρι τη Βόρεια Τουρκία και κάτω επήγε στην Αλεξάνδρεια, κατέλαβε την Αλεξάνδρεια. Οι πρώτες καταστροφές μνημείων της Αλεξάνδρειας οφείλονται στην Παλμύρα, στην Ζηνοφία. Επήρε λοιπόν όλο το τόξο από την Αλεξάνδρεια μέχρι τον Εύξηνο Πόντο και έκοψε τους Ρωμαίους που ήταν στο σημερινό Ιράν. Δηλαδή τους έκοψε τον δρόμο να γυρίσουν πίσω. Έκανε δική της Ρώμη. Δηλαδή αυτό το 270. Χρονολογία. 270. Μετά πίσω. Οι Ρωμαίοι τρελάθηκαν. Και κάποιος σήκωσε κεφάλι, αφού είχαν δώσει τόσα προνόμια στην πόλη, της είχαν δώσει ελευθερία, δεν πλήρωνε φόρους, ήταν ισότιμη πόλη με τη Ρώμη, ήθελε να γίνει πρωτεύουσα της εποχής εκείνης. Μιλάμε για πράγματα αδιανόητα σήμερα. Λοιπόν, ο Αυριλιανός γύρισε πίσω, άφησε τους Πάρθους, κατάλαβε ότι είχε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσει, γύρισε πίσω, ξύρισε την Παλμύρα και πήρε εχμάλωτη τη βασίλισσα στη Ρώμη. Ήτανε η ωραιότερη γυναίκα της εποχής της και η σπουδαιότερη στρατηγός και αρχηγός στρατού της εποχής της. Άρα ήτανε το σπουδαιότερο λάφυρο που μπορούσε να φέρει στη Ρώμη. Λάφυρο. Μεγάλης αξίας λάφυρο. Και γι' αυτό την έδεσαν με χρυσές αλυσίδες. Και το είδαν αυτό οι πατρίκες να λάβουν οι χρυσές αλυσίδες στη Ρώμη και από τότε έγινε τις μάτες με τσάντες. Λοιπόν, η αλυσί. Όταν έφτασε, λέει, ο Αυριλιανός στη Ρώμη, έβαλε να παραταχθεί και να περάσει μπροστά από τα μάτια των επισήμων ό,τι είχε αποκομίσει από την Ανατολή. Σκλάβες, ελέφαντες, όπλα, πετράδια, χρυσάφια, γάλματα, πολύτιμα, πολύτιμους θησαυρούς. Και σε αυτό το κομβόι, τελευταία, ήταν η Ζηνοβία, η οποία ήταν φορτωμένη, λέει, με τα κοσμήματά της, πήγαινε μπροστά το άρμα το δικό της, το προσωπικό της, αλλά εκείνη δεν της επέτρεψε να ανέβει πάνω στο άρμα της, αλλά ήταν πίσω με τα πόδια. Και πολλοί από τους συγκριτικούς τα έβαλαν με τον Αυριλιανό και του είπαν ότι τι είναι αυτά που κάνεις και ξεφτελίσεις μια γυναίκα. Και να διαβάσω τι απάντησε ο Αυριλιανός προς τη Σύγκλιτο, για να δικαιολογηθεί. Χαρακτηριστικός είναι ο λόγος τον οποίο διάβασε ο Αυριλιανός προς τη Σύγκλιτο, προσπαθώντας να δικαιολογηθεί επειδή είχε νικήσει μια γυναίκα. Λέει, μαθαίνω, Ρωμαίοι συγκλητικοί, πως με κατηγορείτε ότι ο θρίαμβός μου κατά της Ζηνοβίας ήταν πράξη που δεν τέριαζε σε έναν άντρα. Αυτοί που με κατακρίνουν όμως θα με επαινούσαν αν ήξεραν τα προτερήματα αυτής της γυναίκας, τις σόφρονες αποφάσεις της, τη σταθερότητά της κατά την εφαρμογή των σχεδίων της, το θάρρος και την αποφασιστικότητά της όταν απευθυνόταν στους στρατιώτες της, τη γενναιοδορία της όταν η περίσταση το απαιτούσε, την αδιαλαξία της όταν απαιτεί το μεγάλη αυστηρότητα, τις φιλελεύθερες ιδέες της ή τη σοβαρότητά της ανάλογα με τις περιστάσεις. Μπορώ να πω ότι ο Δένανθρος σε αυτήν οφείλει ότι νίκησε τους Πέρσες και τον Σαφόρ, ήταν οι Πέρσες στρατάκες, τον οποίο απόθεσε μέχρι την Τυσιφόνα. Οφείλω να δηλώσω ότι αυτή ενέπνευσε τους Ανατολίτες και τους λαούς της Αιγύπτου τόσο φόβο που δεν τους είχαν εμπνεύσει ούτε οι Άραβες ούτε οι Σαρακινοί. Δεν θα της χάριζα ποτέ τη ζωή αν είχε καταλάβει πως προσέφερε μεγάλη υπηρεσία στο Ρωμαϊκό στρατό κρατώντας για την ίδια και τα παιδιά της την αυτοκρατορία της Ανατολής. Τα τελευταία χρόνια, αυτά είπε ο Αυριλιανός, τα τελευταία χρόνια της Ζηνοβίας μπορεί να ήταν και καλύτερα, γιατί άλλοι λένε ότι πέθανε δυστυχισμένη, άλλοι λένε ότι παντρεύτηκε έναν αξιωματούχο Ρωμαίο, πήγε στην κάτω Ιταλία, τη σημερινή κάτω Ιταλία, και εκεί έκανε κι άλλα παιδιά και έζησε ευτυχισμένη. Το παραμύθι, φίλες και φίλοι,
Τελειώνει όπως εσείς θέλετε. Εγώ εκείνο που θέλω να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Λιωράκου, γιατί εκείνη ήταν η αφορμή να πάμε και εγώ και ο κύριος Γεωργακόπουλος, που θα αναφερθεί άλλη φορά στα πρωτοχριστιανικά της Συρίας, όσα είπε για μένα. Τέλος πάντων, την ευχαριστώ και να ευχηθούμε όλοι από καρδιάς η Συρία να ξαναγίνει επισκέψιμη, γιατί πραγματικά το αξίζει και η Σύριοι και η Συρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τσότα. Και ελπίζω γρήγορα η Συρία να ξαναβρει την καλύτερη της. Έχει αποφασιστεί να γίνει μια σύσκεψη στη Γενέβη με πρωτοβουλία των Ρώσων. Βέβαια, ακόμα η ημερομηνία από ό,τι φαίνεται αργοπορεί να δοθεί. Και όσο περισσότερο αργοπορούν να κάνουν αυτή τη σύνοδο για να βρουν μια διπλωματική λύση, τόσο υποφέρει ο λαός της Συρίας. Εμείς να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά και να περισσωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ελληνικά αχνάρια. Η επόμενη μέρα μας είναι 25 Νοεμβρίου. Είναι βέβαια της Αγίας Εκατερίνης, αλλά εμείς θα συναντηθούμε στις 5 το απόγευμα. Μέχρι τις 7 έχετε καιρό να ετοιμαστείτε για να πάτε στις επισκέψεις σας. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.